Πα. Έχουμε παπάδες. Από παπάδες έχουμε γεμίσει. Τι πέσιμο ήταν αυτό, χαμός. Χαμός, ε. Εχθές να δεις τι έγινε. Τι έγινε. Άκουσες εχθές το βράδυ. Τις ξεμαλιασμένες αλεπούς. Ρε φίλε, τώρα σου μιλάω για απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Φίλε, κούλαλης. Ναι, ρε. Κούλαλης. Δεν παίζεται ο άνθρωπος. Είμαι φαν του κούλαλη. Βγάζει έναν τεράστιο λόγο. Δηλαδή, δάχτυσα, για ποιο πράγμα. Τον έχει πάρει ο πόνος για τον Βιερίνια. Ξέρεις, ο κούλαλης. Πρόσεξε, είμαστε τρία καπετανάτα, τα δυνατά έχει κι άλλα, πολλές οι ομάδες που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, είναι Μακεδονικός, Παύλος Μελάς, έχει... Μέγας Αλέξανδρος. Μέγας Αλέξανδρος, Καμινίων βέβαια, Θερμαϊκός. Εδώ στα τρένα. Στα τρένα. Τσουφ, τσαφ, τσουφ. Έχουμε, είναι ομάδες και υπάρχουν πολλές. Κάθε μία. Παόδ, λίγο είναι ο Παόδ. Όχι, όχι. Παόδ Κητηρίου. Με φόλα, Παόδ. Αλλά οι μεγάλες ομάδες τη πόλη μας είναι τρεις. Αναλόγως το μερίδιό τη κάθε μία, αλλά είναι τρεις οι μεγάλες ομάδες. Τους παοξίδες τους ξέρουμε. Οι Αριανοί φαίνονται. Οι οποίοι έχουν τεράστια αλλαγή τους τελευταίους μήνες. Είμαστε αίτητοι και πρώτοι. Και πρωτοπόροι. Αίτητοι πρωτοπόροι. Αυτό έχει αλλάξει το χαρακτήρα σας. Μπολιάστηκε μέσα μας τώρα. Πάει. Δεν το χάνουμε αυτό τώρα. Χαμόγελα για να σας φύγει. Αυτό θέλει 10 χρόνια. Μετά 10 χρόνια ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Μπορεί ο κορονοϊός να μας ξαπλώσει όλους. Μπορεί να βγει ένα φάρμακο να ζήσει πριν τα 300. Πολύ θέλει. Πού να σκεφτότανε κάποτε ότι θα γίνει, ξέρω εγώ, ανοιχτή καρδιά, εγχείρηση. Θα παίρνει την καρδιά από ένα γουρούνι, τη βάζει σε έναν άνθρωπο, θα ζει ο άνθρωπο. Βάζει τη μεταχειρισμένη στο γουρούνι, ζει λίγο, μεγαλώνει το σφάλι, μετά το τρως κτλ. Όλα αυτά κάποτε ήταν. Επιστημονική φαντασία. Έτσι, μπράβο. Όταν μάθαμε τότε εμείς ότι. Στη Νότια Αφρική ένας Μπάρναρντ έκανε αλλαγή καρδιάς, να πούμε, λέγαμε τι είναι αυτά που λένε. Και όμως από εκεί εξελίχθηκε το θέμα. Οι Αριανοί λοιπόν έχουν το γαβά τους. Έχουν ηρεμήσει, έχουν χαλαρώσει, αστειεύονται, συζητάνε, μπαίνουν μέσα σε παρέες πλέον. Δεν είναι σε μια γωνία ένας μουτρωμένος και οι άλλοι δίπλα να γελάνε και να... κάνουν χαβά, είναι, βγάλαν τα ισόψυχά τους, βγάλαν ό,τι καλό έχουν μέσα τους. Έχουν και καλά οι Αριανοί, δεν θα τους πάρεις να πούμε να τους βάλεις, θα τους εκτελέσεις, ότι δεν είναι αυτά, έχουν και καλά, δεν είναι δηλαδή σατανιστές οι Αριανοί, δεν είναι Βούλγαροι που ήρθαν να μας αρχίσουν τη Μακεδονία, μας πάρουν τη Θεσσαλονίκη, να πάρουν το Λευκοπύργο, τον πάνε στην Πράγα, που τώρα στην Βάρνα. Τη Χαλκιδική απ' έξω όμως. Χαλκιδική. Απ' έξω τη Χαλκιδική. Δεν τους βάζουμε μέσα στη Χαλκιδική. Πού θα τους στείλουμε, στο Λιτόχωρο. Όχι στο Λιτόχωρο. Λευκοχαριά δίπλα. Δεν σε βολεύει. Όχι, δεν τους στέλνω. Τους στείλουμε σε Ασπροβάλτα. Ναι. Σταυρό, Βρασνά, εκεί που είναι ο αυτός, ο Μενώτη. Ναι, που είναι κάπου κοσμοπολίτικα. Κοσμοπολίτικα. Εκεί, στήτους εκεί, δεν τους θέλουμε εδώ πέρα. Όχι. Και είναι και η Ηρακλειδής, ρε φίλε. Να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα το φίλο μου, τον Γιωργάκη, τον Ολλανδό. Ναι. Μας επισκέφτηκε χθες. Μου έφερε και ένα ωραίο κασκόλ από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Άμστερνταμ. Πώς δεν μου έφερε και εμένα κανένα κασκόλ ΠΑΟΚ. Πάω και σένα. Πάω! Λαμπάδα θέλω εγώ, πάω! Νερό! Νερό, ύπτιανοι! Πίνουν! Πίνουν οι παίχτες του, πάω! Στο όνομα του Ντούσαν Μπάγεβιτς! Λοιπόν, και είναι και οι Ηρακλειδείς. Οι οποίοι όμως δεν το ξέρουν, ρε φίλε, καλά το παιχνίδι, οι Ηρακλειδείς. Βγάζουν, είναι σιγανοπαπαδιές. Και τους παίρνεις χαμπάρι. Γιατί εμείς είμαστε παιδιά της πιάτσας τώρα. Τι που να φάω παπά από τον κούλαλη. Ο οποίος κούλαλης βγάζει ένα λόγο. Α, δεν σου είπα.
Μου φέρε το τσίπουρο ο Πασχάλης. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακάρα. Καλό τσίπουρο είπα. Ε? Μάπα. Κοίταξε. Δεν είναι από αυτό που λέμε, πλύνουν τα πόδια μου να πούμε. Τα χέρια σου. Για τον κορονοϊό. Μήπως το έφερε για τέτοιο. Καλό τσίπουρο. Δεν το πιστεύω. Καλό τσίπουρο. Δεν, το, λέει, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τσιπουράκι. Δεν εμπιστεύω τον Πασχάλη. Εμπιστέψω εμένα. Δεν είναι του παραγωγή του Πασχάλη. Ρε εσύ, Γιώργο, μπορεί να ήσουν σε μια πιο περίεργη στιγμή. Να σε βρει και ευάλωτο. Να έχεις καιρό να πιεις τσίπουρο και να πεις ωραίο τσίπουρο και να μην είναι ωραίο το τσίπουρο. Λες να φάγα τέτοιο μπακά. Μου το φέρει το πρωί. Περιποιημένο. Έχεις δει κάτι αμερικάνικα έργα που πάνε και αγοράζουν και στην Αθήνα το είδα αυτό και στην Αίγυπτο. Όταν παίρνεις κανένα κρασί από την Αίγυπτο έχει μαγαζιά που πουλάνε κρασιά. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Για ανθρώπου έχει. Χριστιανούς πρώτα από το 10% είναι χριστιανοί. Πλακώνονται. Δεν τους θα βάζουμε σε μία σακούλα μέσα και το από πάνω το κρατάνε έτσι για να μην φαίνεται ότι... Ναι, 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 ναι. Έτσι το έφερε τυλιγμένο σε ένα μυστήριο χαρτί. Αυτά μου το δίνει, μου λέει δοκίμασε, το δοκιμάζω. Το πρωί, τι ώρα. Το πρωί, κάτι 11. Μια γουλίτσα ρε φίλε, να το δοκιμάσω. Το μύρισα, το λέει. Λέει. Από πού είναι το κρασί αυτό. Το τσίπουρο. Ναι. Κοίταξε, εδώ είναι καμιά 6 με 7 Ολυμπιακή. Στη Θεσσαλονίκη. Και κάθε μήνα, κάθε χρόνο, ο Μαρινάκης τους κάνει το τραπέζι. Είναι αυτοί που τον παίρνουν τηλέφωνο κάτω στην Αθήνα και του βρωμάνε το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και είπε εκείνος ότι μπορεί να είναι έμιστος. Ποιος το είπε αυτό? Ο τελευταίος ακροατής για τον Πασχάλη. Δεν θυμάσαι χτες που είπε ότι. Ναι, είναι κορόιδο. Ναι. Τον εκμεταλλεύονται, ρε. Τζάμπε τα λέει. Αλλά δεν ξέρω, λες να παίρνει και καμιά μίζα. Δεν ξέρω. Α, μακάρι να παίρνει ο άνθρωπο. Τα ψηρίζει και εμάς τίποτα. Εμάς δεν μας ψηρίζει. Πού να φάμε παπά από τον Πασχάλη. Αλλά με χρουστάει και 4 στοιχήματα που έχει χάσει. Τέλος πάντων, άστε χαλά. Δεν τα θέλω. Πες για το τσίπουρο. Λοιπόν, κάθε χρόνο τους κάνει ένα τραπέζι. Και καμιά φορά που τυχαίνει να είναι στη Θεσσαλονίκη και να έχει το πρόγραμμα έτσι, τους κάνει ένα τραπέζι που θα μαζευτούμε, λέμε τώρα ξέρω εγώ ότι... Στο Fruit of the Loom. Πάμε στο Fruit of the Loom. Κάνε ένα πέρασμα από εκεί ο Χοντρός. Να μου θυμίσεις να πω κάτι γι' αυτό. Μετά. Για πες, ρε, φίλε. Μετά. Κάνει ένα πέρασμα από εκεί ο Χοντρός. Πίνει ένα ποτηράκι μαζί. Γεια σας παιδιά, εδώ πέστε τα ζεις και την κάνει. Άλλες φορές πάλι, παιδιά, δεν μπορώ να έρθω. Εσείς όμως θα πάτε εκεί, είναι όλα πληρωμένα. Ναι. Και σε αυτή τη φορά τους έκανε ένα τραπέζι χωρίς να έρθει ο ίδιος στο Πανόραμα. Οι 6-7 ρουφιάνοι της Θεσσαλονίκης. Αρχιρουφιάνος, δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ άμα ψήφιζα, αλλά δεν ξέρω τους άλλους. Μπορεί δεν να μπορώ να πω ο δικός μας είναι ο αρχηγός. Εσύ δεν είναι. Μπορεί αυτός να μην φοβάται, γι' αυτό και βγαίνει και τα λέει. Ποιος? Πασχάλης. Οι άλλοι μπορεί να μην βγαίνουν. Γι' αυτό δεν ξέρω ποιος είναι ο αρχιρουφιάνος. Ενώ αυτός βγαίνει και λέει Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Α, μπράβο. Λοιπόν. Επάνω που λες στο Πανόραμα τους κάνουν το τραπέζι. Κάτι γαριδάρες, κάτι αστακούδες, κάτι καραβιδάρες, να πούμε κάτι τέτοια. Πλούσια τα LA. Και φέρει και ένα τσίπουρο, το πίνει ο Πασχάλης, άμα σου λέει τι είναι αυτό. Πάει μέσα στο καταστηματάρχη, του λέει φίλε σε παρακαλώ θέλω ένα μπουκάλι από αυτό. Το λέει δύσκολα, λέει αδερφέ. Ακριβό. Αυτό όχι θέμα, Πασχάλης είναι άπλας ρε. Πακέτος βέβαια. Πακέτος, έχει σκυλιά. Μαύρα. Μαύρα, άσπρα, πράσινα σκυλά. Είναι σκυλάκες. Είναι, έχει εδώ δίπλα από τις λίμνες ένα αγρόκτημα. Μ' αρέσουν εδώ οι λίμνες. Το ωραίότερο μέρος της Θεσσαλονίκης, αλλά το έχουν τα τέρατα, οι Λαγκαδιανοί. Έχεις καμιά φορά κανένα φίλο από το Λαγκαδά. Έχεις, Έχω. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο, ούτε άντρα ούτε γυναίκα. Ο ένας είναι και μπούτσερ. Αυτός, χασάπης. Αρχιμπούτσερ. Έχω καλά κρέατα. Οι Λαγκαδιανοί. Πολλοί Θεσσαλονικοί πάνε στο Λαγκαδά και ψωνίζουν από εκεί. Και κουφάλε. Το πιο πλούσιο μέρος της Μακεδονίας. Ο Λαγκαδάς. Παιδιάδα. Έχουν και έπαρχο. Τι θα πει αυτό. Πώς το λένε. Είναι κάτω από το περιφερειάρχη. Επαρχία Λαγκαδά. Έπαρχος, είχανε μια γυναίκα. Μάλιστα.
κουφάλες αυτοί. Α, ξέρω ποια λες, ρε. Αυτοί που παντρεύει τον υπουργό. Δεν τα ξέρω. Αυτά τα gossip. Πώς τα ξέρεις όλα τα gossip? Εγώ δεν τα ξέρω. Την ξέρω. Είναι φίλοι μου. Εντάξει. Ναι, έχουμε βγει, όχι εγώ, οι δυο μας. Σε παρέα. Μάλιστα, πήγαμε μια φορά πήγαμε στην Κατερίνη να δούμε το Μητσιά, να ακούσουμε το Μητσιά. Και ήταν και αυτοί μαζί. Θα το έχω το. Παντρεύτηκε αυτό, το Χατζηδάκι. Το Φαλακρό που τον κοπανίσανε αυτοί οι διαδηλωτές τότε που γινόταν οι διαδηλωτές. Η Καλατζή. Πω, ωραία κοπέλα. Εντάξει, μπας περιπτώσει. Ωραία, φίλοι μου. Δεν παντρευτούμε. Κυρία Καλατζή. Την παντρεύτηκε ο Χατζηδάκης. Τη φούσκωσε κιόλας, γρήγορος. Όσο Φαλακρός είναι, τόσο πουτσούλας. Αυτό γρήγορο. Πα, δεν τον Μπέλκα τι θα κάνει, το δικό σας. Το πήρε το κορτσάκι μαζί. Πάει να φάνε τη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, ε? Δεν γίνεται. Φιλέ, με αιχμή του δέρατος στον Μπέλκα, πάνε να διεμβολύνουν τη Νέα Δημοκρατία. Θα σου τα πω, έχω ρεπορτάζ. Τόσο μέσα. Ο Τσίπρας ο ίδιος θα είναι κουμπάρος. Τι κουμπάρος, αυτός έδωσε το OK στο Μάγδα, ρε. Να το πάρει το κορίτσι, να κατεβεί μετά ο Μάγδας, να πάρει τη Μακεδονία, να τρέξει εδώ οι γιανιτσώτες εκεί, να ξεσκώσουν τον κόσμο, να ξεκινήσει η επανάσταση της πτώσης της Νέας Δημοκρατίας από τα Γιάννητσα. Πόσο είναι το Γιάννητσα, έχει καμιά 70, όχι το χωριό-χωριό, όλο εκεί τα Πέριξ. Η περιοχή, πάνω από 4-5 εκατομμύρια. Λοιπόν, 4-5 εκατομμύρια δέντρα εννοείς. Ροδακινιές. Τι μάτς είναι αυτό, ρε? Ούτε ξέρω. Μάλιστα, τι μας νοιάζει. Ο Τσιτσιπάς που είναι? Πού είναι ο Τσιτσιπάς, θα τώρα παίζει, ναι. Γιατί δεν το βάζει? Α, το δούμε στο διάλειμμα, άστον τώρα. Λοιπόν, πάει στο καταστηματάρχη, του λέει, ρε μάστορα, του λέει, εδώ λέει, είπε ο πρόεδρος. Τσιπουρά. Ένα τσίπουρο λέει, βουκάλι και τα λοιπά. Του λέει, δεν γίνεται, δεν σου δίνω. Άρχισε να κλαίει ο Πασχάλης για το όνομα του Ολυμπιακού και αυτά και τα λοιπά. Μπας περιπτώσει τον έψησε. Του δίνει ένα μπουκάλι. Πόσο κάνει, σε παρακαλώ, του πρόεδρου. Ο πρόεδρος είπε ότι πιείτε, ότι φάτε, ότι αυτά όλα δικά του. Και το αρπάξιο. Το παίρνει ο Πασχάλης. Την κάνει, σε 2-3 μέρες, 5-10 το ήπιε. Ξανά στο μαγαζί. Δεύτερη φορά. Μου τα λέει τώρα. Θα πάω, ρε Γιώργο, μου λέει αυτά. Πάει ο ανένδετος ο καταστηματάρχης, του λέει αυτό. Λέει, βγάζω το ψωμί μου από αυτό, λέει το τσίπουρο. Δεν μπορώ, λέει το. Πέφτει στα πόδια, τον αγκαλιάζει. Σε παρακαλώ και τα αυτά. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω τι με ξημερώνει αύριο και τα λοιπά. Του ρίχνει ένα τέτοιο ψήσιμο ότι ντε και καλά να πούμε. Αν δεν έχει αυτό το τσίπουρο, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Παπάδες. Του παίρνει ένα μπουκάλι ακόμα. Και την τρίτη φορά. Είδες με την κλάψα. Βάζει κάποιον εκεί να μάθει από πού το αγοράζει. Ρουφιάνο στο Ρουφιάνο. Ναι, και πάει στην πηγή. Τελικά πού είναι η πηγή? Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Δεν μου είπε. Τώρα που θα πάρει, θα το πούμε. Και πάει πλέον και πηγαίνει πλέον από την πηγή και παίρνει τσίπουρο. Και μου φέρνει και μία ισπανική κονσέρβα. Με τι μέσα, με ελιές πράσινες, χαλκιδικές, για να σου δώσω αν καταλάβεις, καμία σχέση με τις δικές μας εκείνες τις μεγάλες, οι οποίες έχει βγει το κουκούτσι και μέσα έχει γάβρο σε αλυφή. Γίνονται αυτά? Ναι, έχει και κάτι αντσούλες. Ωραίος συνδυασμός. Ναι, και το είναι γεμιστή. Τα άφαγες ή τα πέταξες? Όχι, γιατί να πετάξω τον άνθρωπο. Έκανα ένα ωραίο μεζεδάκι, το ήπια και λέω θα πιω τσιπουράκι να δω πώς θα ξυπνήσω. Ξυπνάω, το κεφαλάκι μου τεφαρίκι. Άρα ήταν καλό. Καλό ήταν, ναι, ναι. Οπότε να τον ευχαριστήσουμε. Ο οποίος είναι, έχει πάρει μέρος εχθές στο Γκούλαλι. Στο Γκούλαλι. Ναι, αλλά ήταν εκπληκτική η παρέμβασή του. Τι κάνει ο Κούλαλης? Άκου να δεις. Βγάζει ένα λόγο
Δηλαδή, άμα ήταν ο Βιερίνια και τον άκουγε. Θα του φιλούσε τα πόδια. Ρε, παιδί μου, μπορεί να του δίνει 500.000. Έχει ο Βιερίνια, έχει μια τριαντάρα, είναι. Δεν έχει, λες. Δωδεκάρα έχει. Στάσου, ρε φίλε. 3,5 εκατομμύρια έχει συμβόλαιο στη Γερμανία. 3,5 ή 2,5. Θες 2,5. Α, το κόψουμε στη μέση. 3. Δεν έκασε 7-8 χρόνια στη Γερμανία. Ε. Πότε έφυγε από εδώ και πότε ήρθε. Δεν θυμάμαι. Εγώ νόμιζα 5 χρόνια. Επί Βρίζα έφυγε. Από εδώ. Θα το δω τώρα. 5-6. Για δες το, ρε φίλε. Δεν έκανε 8 χρόνια, πρέπει να έκανε. Άμα έκανε 8 χρόνια. 3, 8, 24 φίλε, τα άσφιξε. Εγώ νόμιζα καμιά 5-6 χρόνια, αλλά. Να λέει. Καλά, δεν τον είχατε δώσει ιδανικό στο Μαρκό. Ποιο Μαρκό, Μάρκο. Τι Μαρκό λέω κι εγώ. Ποιο Μάρκο, ρε φίλε. Και ποιο... Από το 12 μέχρι το 17 ήταν στη Βόλσμπουργκ. Άρα 5 χρόνια. Καλά, σε είπα εγώ 5 χρόνια μόνο. Στάσου, ρε μεγάλη. Στη Βόλσμπουργκ. Πιο μπροστά που ήταν. 2009-2012. Πάοκ. Και μετά πήγε στη Βόλσμπουργκ. Από το 12 μέχρι το 17. Μάλιστα. 5 χρόνια. Από 2,5 εκατομμύρια. 2, 5, 10. Κάτι. Μπόνους με το 15 είσαι. Και μετά από τον ΠΑΟΚ. Και 5 από τον ΠΑΟΚ. 20. Τον αγοράζει τον Άρη. Και κάτι παλιά από τον ΠΑΟΚ. Ξεκοσάρει, ήταν 2-3 χρόνια απόπαιξε. Είναι 20 συν. Πες 15-16. Γιατί να με κόβεις 4 εκατομμύρια. Δεν πειράζει. Κουβαρδά, τι εντάξει. Δώσε εσύ. Θα τα δώσω. Πώς θα γίνει, ρε μεγάλε. Μου κόβεις τα λεφτά μου. Έσπασε τα πόδια μου να πούμε στην ξενιτιά. Και εσύ μου κόβεις 4 εκατομμύρια. Είναι 20 συν. Σίγουρα. Γιατί έπαιξε και 2-3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. 500, 600 τότε είχε. Είχε μπερεκίτη όταν έφυγε. Που ήταν δανεικός. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Έχει το παιδί, ρε παιδί μου. Ο αυτός βγάζει που λες ένα λόγο. Και δηλαδή καταλήγει πώς είναι δυνατόν ο κόσμος του ΠΑΟΚ να γυρίζει την πλάτη στο... Α, μπράβο, ρε. Δηλαδή ο Κούλαλης, καλά, είναι ο μεγαλύτερος αντιπαουξής που έχω δει. Είναι αμέσως μετά τον κύριο Βασίλη. Πρώτος είναι ο Βασίλης. Δεύτερος είναι ο Κώστας από την Κατερίνη. Τρίτος είναι ο Κούλαλης και τέταρτος ο Πασχάλης. Οι τέσσερις στρατηγοί. Για να, πριν πάμε στις διαφημίσεις, τώρα μάλιστα, που είμαστε για διαφήμιση, απλά να σου πω ότι με τον Κούλαλη ένα χρόνο πάντα κοιτούσα πριν φύγω από το ραδιόφωνο κάτω. Όχι, για να τον καπανίσουν, να του τη στήσουνε. Έπαιρνε και εμένα η μπάλα, έφευγα κι εγώ. Δεν είναι, ψυχούλα ο Κούλαλης. Ψυχούλα είναι. Για το βγάζουν. Ξέρεις τι γίνεται, κάνει τον άλλο να φαίνεται. Μάλιστα. Αυτός είναι έτσι όπως το λες. Τα λέει έτσι, ναι, και λες εσύ, λες να έχει δίκιο, ρε παιδί. Ναι, ναι, ρε φίλε, έτσι αυτό είναι. Αυτό είναι, σε προβληματίζει. Συναμώτα τα λέει. Δεν βγάζει κακία. Και μετά ξέρεις τι γίνεται. Μετά έλεγα εγώ πράγματα, ναι, που θα έπρεπε, και μετά πέραν το Κούλαλη που μπορεί μία μέρα να μην είχε μιλήσει καθόλου και αν τον έλεγε εσύ το είπες. Μα δεν μίλησα. Εσύ το είπες. Είναι ωραίος Αντώνης. Λοιπόν, ο Κούλαλης, συνάμα τα λέει με τέτοιο τρόπο, δεν βγάζει, ρε παιδί μου, έκθρα μίσος. Είναι ήρεμος γι' αυτό. Και βγάζει μια ηρεμία ότι, ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Μόνο όταν μιλάει για τον Ηρακλή τσατίζεται. Παθιάζεται εκεί και του βγαίνει. Λοιπόν, η συνέχεια αμέσως μετά. Τέσσερις στρατηγοί. Θέλω μου βρεις ένα τραγούδι με τέσσερις. Πόσο είναι, 5 Έλληνες στον Άδη είναι. Για... 5 Έλληνες στον Άδη. 4 με 4. Θα βρούμε. Θα βρούμε. Ο πρώτος λοιπόν, ο στρατηγός ο Κούλαλης. Το γελίο υποκειμένο δεν το υιοθετεί η εκπομπή που λέει ο τραγουδιστής. Όχι. Λέει όχι. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε, ο δεύτερος καχουχές δεν άντεχε. Ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο, δεν το υιοθετούμε. Και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Και ξεκινήσα που πάτε, ρε. Αυτοί οι τέσσερις αντιπαοξίδες λοιπόν, Κούλαλης, Κυρκώστας, Κυρβασίλης και Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Και ο Πασχάλης Ολυμπιακάρα παίξανε μια μπάλα χθες το βράδυ. Βγαίνει που λες ο Κούλαλης. Βγήκαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί, όχι. Σταδιακά. Ναι. Λοιπόν,
Και αφού ρε φίλε ήμουνα στο σπίτι του Σαγουγά, να έχω ξεκαρδιστεί στα γέλια. Λέω δες ρε φίλε πως θα λέει. Δηλαδή έκθεση να τον έβαζες να γράψει, θα περνούσε στο πανεπιστήμιο με τη μία. Πάθος, δυναμική, συγκίνηση, πατριωτισμό. Παπαμπρίζας είναι αυτός. Παναγία μου ρε φίλε. Δηλαδή το Βιερίνε τον έκανε κάτι μεταξύ Κολοκοτρώνη και Αθανασίου Διάκου. Yeah. Ότι θυσιάστηκε ο Ιφηγένειας. Θυσιάστηκε για σένα, θυσιάστηκε. Ναι, κάπως έτσι. Κάποιος μιλάει. Ποιος παιδί μου μιλάει? Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα κύριε Συρίγο. Γεια σας κύριε μου. Και στο κύριο δίπλα. Ο κύριος Περήφανος, Παύλος Περήφανος. Στον κύριο Περήφανο. Μάλιστα. Φαντάζομαι έχει και το όνομα και τη χάρη. Είναι, ναι. Είναι λεβεντόπεδο. Βεβαίως. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τη φωνή. Ναι, ναι. Γνώριζε λοιπόν, τον πατέρα του, πολύ καλός μεταφορέας, εξαιρετικός νοικοκύρης και ο γιος του Τεφαρίκη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ βασικά πήρα περισσότερο επειδή θέλατε κάποιο τραγούδι με τέσσερις μέσα. Μάλιστα. Και εντάξει, ήθελα να προτείνω κάποιο. Βέβαια, προλάβατε και βάλατε αυτό το τραγούδι. Ωστόσο, όμως, εγώ σκέφτηκα άλλα δύο. Τα μη μου πεις τα τέσσερα παιδιά του Πειραιά. Όχι, 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 όχι. Το ένα από αυτά τα τραγούδια είναι ένα του Μαζονάκη. Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Ένα αυτό. Και το άλλο είναι η Αλάνα που λέει σε έστησαν σε μια γωνιά και ήσουν ένα νέο παλικάρι. Στέτησαν σε μια γωνιά και ήταν τέσσερις φαντάρι. Αμάν, αμάν, αμάν. Ωραίος. Θα μπορούσε είναι να πολύ είναι ωραίο κομμάτι αυτή του Ταλάρα. Η... εκτός ΠΑΟΚ να στήσουν τη διοίκηση. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Θα, οι τέσσερις αυτοί. Ναι. Θα τα βάλουμε να τα ακούσουμε και τα και να στήσουν την μπάλα και στα 11 βήματα. Μάλιστα. Από πού μας ακούτε? Από πού μας ακούτε κυρία μου? Από Καλαμαριά. Τεράστια Καλαμαριά. Τροπική Καλαμαριά. Κοσμοπολίτικη. Είστε Πόντιος? Όχι. Όχι, όχι. Βεβαίως, φαίνεστε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Το σκέφτηκα και εγώ το ένα, είναι πολύ βαρύ, δεν μπορούσα. Ποιο τα σκέφτηκε σε αυτά τα τραγούδια, ρε παπά, γιατί φαντάρι, το φαντάρι. Τους φαντάρους. Ναι, αυτοί οι τέσσερις που πήγανε το παιδάκι αυτό το κάναν τίποτα. Καληνύχτα. Ρε φίλε που ήταν στη γωνία. Που λες και βγάζει, αφού στο τέλος βούρκωσα. Σηκώνομαι να πω, πάω να βάλω ένα τσιγάρο, σηκώνω τη γυναίκα μου και κοιμόμαστε σε άλλο, σε άλλα δωμάτια κοιμάμαι μαζί μου. Πρίγκιπας, πρίγκιπας. Δεν μπορώ ρε φίλε να έχω άνθρωπο δίπλα μου όταν κοιμάμαι. Δεν είναι αντισεξουαλικό. Πας κάνεις τη δουλειά σου όταν την κάνεις, όταν την έκανες, όταν την κάνεις. Ξέρω εγώ τώρα δεν είναι μπουμπού, τότε. Περάσανε και τα χρόνια είναι πάρα πολλά τα χρόνια, αλλά πάντα κοιμόμουν μόνος μου. Δεν θέλω άνθρωπο μέσα. Ανάβω ένα τσιγάρο, έρχεται με βλέπει βουρκωμένο, πάνιασε. Μου λέει τι έχεις, φοβήθηκε, σου λέει, έπεσε κανένα τηλέφωνο κάτι μέσα. Τι έγινε. Γιατί δεν είναι τώρα το τηλέφωνο να χτυπάει γκριν, τριν το βράδυ και να τρέχεις να πούνε το. Τα κινητά. Αθωριβούλη. Τα έχεις δίπλα, ναι. Φοβήθηκε, μήπως τα αδέρφια μου κάτι, η αδερφή της, ξέρω εγώ, κάτι έγινε. Ορμά, είπα, τι έχει, πες μου, τι λέω, το και το κούλαλ. Ποιος κούλαλης, μωρέ, μου λέει, ο κούλαλης. Λοιπόν, έπαθα ζημιά που λες. Τελειώνει, εγώ την εξήγησα ότι το και το συγκινήθηκα τον κύριο κούλαλη. Τι ομάδα μου λέει αυτός ο κούλαλης, παιδί μου, μου λέει τώρα 2 η ώρα τα ξημερώματα, λέω, Ηρακλής. Και τι τον νοιάζει, λέει αυτό, να έλατε, με τον Βιερίνια, λέει, τον κούλαλης, τόσο πάθος, ξέρω εγώ τι. Τελειώνει που λες ο κούλαλης, τρίγει το τηλέφωνο και κύριε Βασίλης. Άλλο λογίδιο. Να πάει λίγο τα δάχρυα. Ξαναβγαίνω έξω. Μου λέει ο κούλαλης η γυναίκα μου την είχε φύγει ο ύπνος αυτή άμα... Την ξυπνήσεις καλή νύχτα. Δεν μπορεί να κοιμηθεί μετά. Μου λέει ο κούλαλης, λέω όχι. Λέει ποιο, λέω κύριε Βασίλης, λέω από το Τριάδι. Εδώ είχε ένα χωριό Τριάδι. Ξέρω, ξέρεις, ωραίο είναι το Τριάδι. Ωραίο το Τριάδι. Μ' αρέσει. Ναι, θα πάει να μείνεις. Πάει ο κύριος Βασίλης, έχει και ένα σκύλο και βγαίνει έξω. Κάνει βόλτα. Δεν βλέπει πολύ καλά ο κύριος Βασίλης. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά αντιπαοξής. Εντάξει. Αυτά μπαίνω μέσα με το που κάθομαι. Πριν αυτά εδώ πέρα, μάλιστα λέω κούλαλης, ο Κρικώστας. Αγάπη για τον Βιερίνια.
να ξεσηκωθεί η Κατερίνη να έρθει να δει τον Καγκάτσι. Εγώ όλα στη διοίκηση θα έρθουν τώρα. Ναι, βέβαια, η διοίκηση, οι άνθρωποι της διοίκησης. Ποια διοίκηση? Θα φύγει ο Τρέγιας τώρα πάλι. Ναι, ο Τρέγιας είναι αγαθός. Τρέγιας είναι ψυχούλα, ρε. Ο Τρέγιας όσο αγριάδα πουλάει και αυτό και δυο μέτρα, είναι παοξάκι ρομαντικό από τους παλιούς παοξίδες. Και έχει μείνει στην εποχή, τη γαϊδροποχή τη δικιά του, που είναι και μεγάλος ο Τρέγιας. Πρέπει να είναι πάνω από 65-70 χρονών. Ναι. Και θυμάται τα παλιά και θυμάσαι τον Καμπουρλάζο και θυμάσαι το Κουδρουκίδη και κάτι τέτοια λέει και τον πιάνουν τα αυτά και τρώει παπά. Και τι σε πειράζει εσένα να τα δώσει ο Σαββίδης? Δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Γιατί άμα άκουγες κάτι τηλέφωνα σήμερα και κάτι συνεντεύξεις την κουμπάρα του Βιερίνια, το θειό του Βιερίνια, τον κολλητό του Βιερίνια, ένα φίλο του Βιερίνια, άγγελος ο Βιερίνιας, η κακιά διοίκηση και ο Σαββίδης. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτός είναι ο στόχος, ρε κορόιδο παοξίδες, βλάχοι, που πάνε να ρίξουνε φούμπο στον άνθρωπό μας, στον πατερούλι μας, στον αναμορφωτή του ΠΑΟΚ και τρώτε παπά. Δεν με νοιάζει κανένας Βιερίνια, κανένας Μάτος, κανένας Πασχαλάκης, ούτε αυτός ούτε τα κοτσίδια του, μπροστά στα τέσσερα γράμματα δεν με νοιάζει κανένας. Τα ακούς, ρε λαμόγιο? Σε σένα το λέω. Και σε λίγο καιρό, άμα συνεχίσεις αυτό το τροπάρι, θα σου κάνω ευθεία επίθεση. Εδώ από το Λίμπερο 107,4. Και να το λέτε, όταν λες έτσι κάτι γενικό, λαμόγιο ακούς, είναι 4-5 που την ακούνε, σου λέει για μένα το λέει κουφάλα. Οπότε ρίχνε το και άστο να πλανάτε, να φοβάται αυτός που τα κάνει. Γιατί δεν τα γίνει. Σου λέει, μας πήραν χαμπάρι. Σε πήραν χαμπάρι. Και τους άκουγα εγώ, Γιώργο, σήμερα και λέγανε, έκανα ζάπινγκ στα ραδιόφωνα και έλεγαν. Και πήγε, έλεγε ο φίλος του, και πήγε, λέει ο Βιερίνη, έγινε αυτό και αυτό, και ήθελα να μιλήσει με τον πρόεδρο και δεν. Είπε, παιδιά, πριν πάρουμε την απόφαση, πρέπει να μιλήσω με τον πρόεδρο. Πολύ καλά. Μέχρι εδώ. Και δεν τον αφήνω να μιλήσει με τον πρόεδρο. Και δεν τον αφήνω. Και τον είχα βάλει κάτω και το φημώσανε. Και σκέφτομαι εγώ ο χαζός. Το Instagram και αυτά να στείλει ένα στο Γιωργάκι. Ψηλέ να φύγω από την ομάδα. Ψηλέ, εντάξει. Είναι να φύγω από την ομάδα. Μήπως να μιλήσουμε λίγο μεταξύ μας, γιατί δεν με αφήνουν οι άλλοι να μιλήσω. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο Βιερίνη με τον Γιωργάκι. Δεν τον αφήσανε από τα γραφεία να μιλήσει. Δεν πιστεύω ότι δεν τον αφήσανε να μιλήσει. Αυτό που πιστεύω είναι ότι η εντολή ήταν. Κόψτε κάτι, τι έγινε, ρε φίλε. Κόψτε. Δεν τον ήθελε ο προπονητής. Καληνύχτα, τέλος. Απλά πράγματα. Μετά βγήκανε και είπαν ότι. Βγήκε η δημοσιογράφος επίσημα και είπε ότι πλακώθηκαν, μιλούσαν μεταξύ τους ο προπονητής με τον Βιερίνη και δεν τα είχαμε πει τότε και κάτι περίεργα. Κοίταξε. Ωραία πράγματα αυτά. Σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα, πολλές φορές γίνονται τέτοια. Εδώ μάθαμε ότι πλακώθηκαν με τον Μπίσεσβαρ. Είναι αλήθεια αυτό. Πρώτη φορά τα ακούω. Είπανε και μετά σήμερα ο Μπίσεσβαρ τον είπε. Αδερφέ μου, ο πρώτος. Ναι. Γίνονται αυτά σε μια οικογένεια. Και δεν νομίζω ο προπονητής, ο οποίος αμείβεται με 2 εκατομμύρια, θέλει να πετύχει. Είναι καριερίστας. Και θέλει να φύγει από την Ελλάδα όταν τελειώσει το συμβόλαιό του με ψηλά το κεφάλι, με δάφνες, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του. Έτσι. Δεν νομίζω να είναι αυτός ο οποίος, όταν θα του πει ο πρόεδρος βάλε νερό στο κρασί, ο Αντζελίνο θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Όποτε θες να τον βάζεις, όποτε θες να τον βγάζεις, εκεί δεν πρόκειται να επέμβει κανείς, αλλά κανονικά με το σεβασμό που αρμόζει στον αρχηγό, θα το δεχτείς αύριο στην προπόνηση και χασπεί όλοι. Τι θα πει εκεί, ρε? Αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσά, το λέγανε οι αρχαίοι. Όταν είναι ο αρχηγός μπροστά, κάθε αρχή πάβει. Αρχηγού παρόντος. Έτσι είναι. Όπως και αρχηγού απόντος πας αρχή παυσά, το. Δεν γίνεται ο καθένας αρχηγό. Εκεί χορεύουν τα ποντίκια. Τελείωσε. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται στην Τούμπα. Αλλά πόσο μπορούν να χορέψουν? Ναι, αυτό λέω, ότι
Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει στην Τούμπα, αλλά δεν νομίζω να μην δεν μπορεί να μιλήσει. Ρε, είναι δυνατό να μην ξέρει τώρα αυτό τι γίνεται. Πρώτα πρώτα ο Γιωργάκης είναι μέρα νύχτα στο Instagram. Κυνηγάει αλεπούδες και αλεπές και αλεπουδράκουλες. Και πάπιες. Όλη μέρα μπα, θερίζει καμιά 10-15 αλεπούδες και αυτά γυρίζει πίσω. Πάπι στο Instagram, εδώ είμαι παιδιά. Αρχίζει γιατί δεν ξέρει τι γίνεται στον πάγο ο Γιωργάκης. Δεν ξέρει ότι από τον Αύγουστο περιμένουμε τον Βιερίνη, θα υπογράψει, θα κάνει, δεν θα κάνει. Δεν έχει κι αυτός κανένα Ρουφιάνο. Α, κι αν δεν έχει. Κι αν δεν, ο Γκαγκάτσης πρώτος. Ο Μάχης. Ο Μάχης, τι είναι. Φίλος μου. Φίλος του, δώσ' του χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα, Μάχη. Το... Και αυτός και ο πατέρας του, ήταν... Ψυχούλα. Τι έψε φίλε, επαγγελματίας. Ψυχούλα. Όσο ήταν στον ΠΑΟΚ, ήταν εξαιρετικός. Φεύγει από τον ΠΑΟΚ και πάει στην Αθήνα, δικηγόρος. Εξαιρετικός. Τον στέλνει ο Βουλινός του, σχωρεμένος. Το Γιώργος νομίζω, ο πατέρας του. Παοξάκι άρρωστο πατέρα σου. Έχω μάθει για πολλά. Πλακωνόταν, είναι και δύο μέτρα. Στο σχολείο κοπανιόταν με τους Ολυμπιακούς. Τότε είχαμε Ολυμπιακούς. Μην βλέπεις τώρα που δεν υπάρχουν. Μείναν αυτοί που να μείνουν. Αυτοί που μείνανε. Τα κορόιδα. Γιατί έμαθα ότι όταν ο Μαρινάκης κάνει τραπέζι. Για πες μου λίγο το τραπέζι που κάνει, για να ξέρει το κορόιδο Πασχάλης, αυτούς τους πήγε στο παράδεισο, από ταβέρνα να φάνε στο πανόραμα. Έτσι, τους έστειλε. Ναι, που δεν τους πήγαινε και μαθαίνω από σένα. Ναι, ότι πήγε την άλλη φορά σε μαγαζί στην Αρετσού. Αρετσού. Νέα Κρίνη. Νέα Κρίνη. Δεν θα πούμε το μαγαζί. Δεν θα το πω, να τους κάνουμε και διαφήμιση. Το πρώτο μαγαζί, το καλύτερο μαγαζί είναι. Μα η Άρη είναι το καλύτερο μαγαζί, ήταν τουλάχιστον. Μακριά είναι εκείνο. Εγώ λέω Αρετσού, πιο εδώ. Πιο εδώ. Ναι. Μάλιστα. Το Πόρτο Μπινέ. Το κλείνει το μαγαζί όλο 30 χιλιαρικάκια. Του λέει, πόσο θες να κλείσει το μαγαζί. Δεν λέω, άλλο 30 χιλιάρικα. Πάρτα. 20 χιλιάδες ζημιά. Τα φαγητά κτλ. Και ένα 5 χιλιάρο στους σερβιτόρους. 55 χιλιάρικα. Ωραίος ο Μαρινάκης. Έτσι ξηγούνται οι πλούσιοι. Έτσι ξηγούνται οι πλούσιοι, ρε φίλε. Εκεί που πάνε δεν μοιράζουν χαρά. Οικονομήσανε τα γκαρσονάκια. Έβγαλε τα νύχια της χρονιάς ο μαγαζάτορας. Ήρθε ο άρχοντας ο Μαρινάκης. Μπράβο του. Και τα κορόιδα σαν τον Πασχάλη πάνε στο πανόραμα στη Χασαποταβέρνα να φάσουν. Και ποιε τσίπουρο να πούμε και πέρα σαμπάνιες λεπίνανε. Τι είναι ρε, ποιος είναι, δώστε μου. Ξεφυσάει. Ναι. Εσείς ξεφυσάτε κύριε. Όχι κύριε, σας ακούω. Α, κύριε Συρίγου. Ωραία. Λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Μάλιστα. Αλλά έχω μια αποκλειστική πληροφορία. Να την ακούσουμε. Την οποία την είπε ο δεύτερος εξάδελφος του κουμπάρου του Βιερίνη. Μάλιστα. Μεγάλη είδηση είναι. Λοιπόν, έχω προσωπική σχέση μαζί του, δηλαδή είμαστε φιλαράκια. Μάλιστα. Και μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο Βιερίνιας έκανε πρόταση να παίξει δωρά στον ΠΑΟΚ, χωρίς λεφτά. Αχα! Και θύμωσε ναι, Σαββίδης ναι. Γι' αυτό, ποιος εσύ που θύμωσε ο πρόεδρος και του λέει όχι, δεν γίνεται να παίξει χωρίς λεφτά και θα σου δώσω 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Ο Βιερίνη ήταν ανέδωτος και ό,τι ήθελε να εκεί παίξει. Εκεί επιβεβαιώθηκε. Μάλιστα. Ναι, εκεί επήρθε, μετά δεν μπορούσε ο Σαββίδης, δεν μπορούσε να κατέβει κάτω από το 350. Εκεί ο Βιερίνη, επειδή ο άνθρωπος ήταν να παίξει τζάμπα, σηκώθηκε και έφυγε. Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος παοξής και τον ευχαριστούμε. Να σε καλά, ευχαριστούμε γιατί. Ναι. Αυτά, έτσι, τώρα από εκεί και πέρα. Ωραία. Α, και κάτι ακόμη. Βεβαίως. Εκεί στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Εσύ παίρνεις από Θεσσαλία, παίρνεις. Σέρες. Κοντά έπεσα. Λοιπόν, ηρωικά. Έχετε από τα καλύτερα λιμάνια της Ευρώπης και δεν έχετε λιμάνι. Ναι. Έτσι. Έχετε μια πόλη 1,5 εκατομμύριο και προσπαθείτε να κάνετε 30 χρόνια μετρό. Ναι. Αστικά δεν έχετε. Όχι. Έτσι. Και αντί να ασχοληθείτε με αυτά, ασχολείστε γιατί ο Βιερίνη ήθελε να παίξει τζάμπα. Πλάκα μας κάνετε, ρε. Έχει τα δίκια του, ρε. Το έχεις. Ρε, πόσο μπουφί είστε, ρε. Πόσο μπουφί. Πες τα ταγάρια, σε ρε. Πες τα. Πες τα. Για χαρά σου. Έφυγες.
Για να τελειώσω και να πάρουμε και τον άλλον ακροατή να μην περιμένει. Τελευταίος παίρνει ποιος λες? Ο Πασχάλης Ολυμπιακάρας. Νάτος. Ορίστε. Λοιπόν, χαιρετώ, Θοδωρής από Αθήνα. Γεια σου κύριε Θόδωρε από Ολυμπιακός. Την Αθήνα. Ολυμπιακάρας και εσύ, μάλιστα. Είμαστε δώσε μου ένα λεπτό να τελειώσω του ομοειδιάτη, τον ομοπαδού σου, την τελευταία την αυτή, ο οποίος παίρνει ένας Πασχάλης απίστευτος. Δάκρυα. Απίστευτος, εντελώς αλλού. Γελώντας πολύ, του λέει καλά ρε. Θέλετε να κερδίσετε τον Ολυμπιακό και μας έχετε πρίξει 6 μήνες για τον Βιερίνια. Ξέρεις πόσους κάτι Βιερίνιες, πώς τους στέλνουμε εμείς. Τελείωσε αυτή, σου έφυγες. Γεια σου Ολυμπιακός, είναι εδώ ρε. Μαρινάκης να πούμε. Αύριο άλλους, μεθαύριο άλλους. Μα ζαλίσετε τον έρωτα, λέμε τον Βιερίνια. Και από εκεί και πέρα, όλα τα τηλέφωνα, μέχρι τις 4 και 4 που κοιμήθηκα, άκουγα κουλαλή. Στο τέλος ήταν όλα ότι δεν μας παρατάτε με τον Βιερίνια, και στο τέλος γελώντας ο Κούλαλης λέει μάλλον ο κόσμος δεν τον πείραξε που έφυγε ο Βιερίνια. Εκεί κοιμήθηκα. Να φύγω να ακούσουμε τον Γαύρο από την Αθήνα. Έλα φίλε. Λοιπόν, αρχικά τέτοια διεφήμιση για τον Βιερίνια ούτε όταν ήταν ποδοσφαιριστής τόση δημοσιότητα δεν είχε. Εσύ του έχετε δώσει την αξία. Ναι. Ερώτησε, υποτίθεται τσακώθηκε με τον Φερέιρα, έτσι δεν λέγεται? Ναι. Ξέρω ότι ο αρχηγός σε μια ομάδα είναι ο προπονητής, όπως και να έχει. Βεβαίως. Όπως και να έχει. Βεβαίως. Έχεις το δίκιο σου. Όλοι οι παοκτζίδες, όχι μόνο οι παοκτζίδες, όλων των ομάδων, ρε παιδί μου, υποτίθεται η σημαία, που σημαίες δεν υπάρχουν, έτσι. Συμφωνώ υποτίθεται... απόλυτα, συνέχισε. Όταν δεν μιλάω, σημαίνει ότι ναι. Αυτά που λες έχουν ανταπόκριση και από μένα. Έναν δεν άκουσα, έναν που να πει είχε δίκιο προπονητής. Ποιος είναι ο Βιερίνια που θα τσακωθεί με τον προπονητή που έπρεπε ήδη να τον έχει στείλει σπίτι του από την πρώτη στιγμή. Έτσι. Κάθομαι τώρα και ακούω ο Βιερίνια που του φέρθηκε έτσι ο ΠΑΟΚ, που έκανε το έτσι ο αλλιώς. Αλήθεια, πραγματικά τόση αξία. Μου θυμίζει κάτι όπως έχετε κάνει και με τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία βέβαια ακόμη και έχει, είναι και τρώει. Είναι και τρώει ο Γκαρσία, ξέρει τι κάνει. Ναι, αλλά είναι αίτητος όμως. Άλλη η περίπτωση του Γκαρσία, φίλε, έχεις τα δικιά σου 100%. Η περίπτωση του Γκαρσία ήταν τελείως διαφορετική, διότι σε χαλεπούς καιρούς, και ενώ ο ΠΑΟΚ εκείνο τον καιρό με Ζαγοράκη δεν υπήρχαν χρήματα, από μόνος του, ενώ έπαιρνε 600.000, κατέβασε το αυτό του στις 400. Στο τέλος, πλέον μην μπορώντας άλλο να παίξει, επέμενε και ήθελε να βρίσκεται συνέχεια στην εντεκάδα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και να φύγει με έναν τρόπο άσχημο. Αλλά καμία περίπτωση δεν υπήρχε η ιστορία του Γκαρσία με τον Βιερίνια. Καμία Εγώ ένα σχέση. Πράγμα θα πω για το Φερέιρα, έτσι, γιατί μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο. Ναι. Το παιχνίδι που είδαμε την Κράζοντα στη Τούμπα όμως, ναι. Στη Τούμπα, ελληνική ομάδα με τέτοια ταχύτητα δεν έχω δει. Ελληνική ομάδα. Αυτό που και όμως εγώ... παρόλα αυτά, τι είπες φίλε? Όχι, είχα πει στον Γιώργο ότι με την Κράσνονταρ ότι ήταν τόσο γρήγορη, λες και ήταν η Μπάγερ. Και όμως αποκλείστηκε ο άνθρωπος, θα ήθελα αποκλείστηκε, έτσι, ένα παιχνίδι έγινε, αποκλείστηκε, εντάξει. Παρόλα αυτά ρε παιδιά, δεν άκουσα, ο Φερέιρα με την πρώτη πάλι θα σκυλοβρίζουν, έτσι. Βέβαια δεν ο Φερέιρα, ο Μάρτινς όλοι είναι, έτσι είναι πλέον όλοι. Αλλά δεν μπορώ ρε παιδιά να ακούει σημαίες ή έτσι, δε. Έχει καταντήσει αιδία αυτό το πράγμα. Το έχετε ξεπεράσει εκεί στον Πειραιά, διότι οι συνεχόμενοι τίτλοι σας έχουν κάνει πιο ψυχρούς και βλέπετε τους παίκτες σαν εργαλεία. Εδώ στον Βορρά, επειδή λείπουν αυτά τα οποία, μη βλέπεις τώρα ο ΠΑΟΚ κανένα 2 χρόνια τώρα, 3 που κινήθηκε, για να υπάρχει ενδιαφέρον στην ομάδα, δίνανε παραπάνω αξία από όσο χρειάζεται ένας παίκτης για να έχουν ένα σύμβολο και να ασχολούνται. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια, Λεβέντη μου. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ έχω δει τον Ολυμπιακό πραγματικά. Βγάζω το Μαρινάκι, έτσι ο Μαρινάκι δεν με ενδιαφέρει. Όσοι παίχτες έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό, μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Απ' τις άλλες ομάδες δεν το κάνουν. Το έχω προσέξει.
Δεν λέω για το ΠΑΟΚ, έτσι, μιλάω γενικώς. Αυτό... Είναι και στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό. Δηλαδή, όσοι παίξανε στον ΠΑΟΚ φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Εκτός αυτό το τελευταίο τώρα, το οποίο μας ζάλισε τον έρωτα. Εμένα με κούρασε πάρα πολύ. Αν θυμάμαι καλά και σας αφήνω, όταν ήταν ο κοροναϊός, δεν του λέγει ο Σαββίδης, παίξει για ένα μήνα ακόμη και ύστερα βλέπουμε το συμβόλαιο για τσάμπα και το σκεφτότανε. Εκεί, δεν θυμάμαι καλά. Εκεί πιστεύω, φίλε, ότι εκεί στράβωσε ο Σαββίδης. Γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα το φίλο των Ολυμπιακάκια. Εκεί, να ξέρεις, φίλε Παύλο, εκεί έγινε η στραβή. Δεν υπήρξε κανένας από τη διοίκηση ο οποίος μπορεί τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να τον κόψει το καλώδιο για να μην μιλήσει με τον πρόεδρο. Ωραία. Νομίζω είναι καθαρά απόφαση του Σαββίδη, ο οποίος είναι στραβωμένος. Και όταν... Άμα είπε τον προπονητή, κάνω ό,τι θες εσύ, καληνύχτα. Άμα τον είπε ό,τι θες εσύ, τον έκανε. Η διαπραγμάτευση με τον Βιερίνη την έκανε απευθείας ο Σαββίδης. Όταν τον έκανε την πρώτη πρόταση και είπε όχι, μετά τον είπε τον προπονητή εσείς. Και βγήκε απ' έξω. Και δες τώρα, στο Μαουρίτσιο έβαλε νερό στο κρασί. Δεν ξέρω τι έγινε, κακός για μένα, πάρα πολύ κακός, που ξαναγύρισε στα παλιά για το Μαουρίτσιο. Αλλά στο Φιερίνια του κρατάει... Γιατί περίμενα να βάλει πλάτευτος. Ναι. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, Λίμπερο FM 107,4. Παύλος Περήφανος πίσω από το μικρόφωνο, Γιώργος Συρίγος έρχεται σε λίγο, να πάω λίγο τσαμπού στις γραμμές γιατί γίνεται ξεμαλιασμένης αλεπούς. Έπεσες εσύ. Ναι. Πασχάλη στο Ολυμπιακάρα. Ναι, Πασχάλη. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Τι έγινε. Πασχάλη στο Ολυμπιακάρα. Πασχάλη στο Ολυμπιακάρα πήρε αλλά έπεσε. Ο παπάς θα ξαναπάρει. Που λες και παίρνει ο Πασχάλης και αλλάζει όλο το μάτς. Πάμε λοιπόν στα τηλέφωνα. Ναι. Να μην καθυστερούμε τους φίλους. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε ο φίλος μου. Ποιος. Σένιος σήμερα. Χθες ήταν ελιάδας. Ήταν η ώρα περίεργη. Ήταν η ώρα. Και σήμερα... Σήμερα είναι ωραίος. Ναι, αλλά κατά τις 3.30 ώρα να πούμε μόλις έπεσα... Σε πήρε τηλέφωνο. Ναι. Βάλτε στα θόρυβα ρε Γιώργο. Τι να το βάλω ρε φίλε. Και άμα με πάρεις εσύ που έχεις μια ανάγκη... Θα κάνει και... Εντάξει. Το αμάξι το έχεις. Ναι. Θα με πάρεις. Έπα. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα να λύσουμε. Τι θες να σε πάω σπίτι? Όχι στο σπίτι. Όπου θες. Μέχρι την έκθεση να πάρω μια βαλίτσα και να με πάω σπίτι. Όπου και στην έδεσα σε πάω. Για δουλειά. Ωραία. Πάμε στα θέματα μας τα σοβαρά τώρα. Ρε τέρας. Μόλις γεμίσεις την κεφάλα σου την αργιανίδικη. Με παίρνεις εμένα τηλέφωνο και με ξυπνάς 3.30 ώρα να πούμε. Μεσημεριάτικα. Δεν το θυμάσαι. Συγγνώμη ρε Γιώργο. Είσαι αλλά σίγουρο. Ήταν για δουλειά. Για δουλειά. Δουλειά. Δεν μπορείς 5 η ώρα να είναι. Τι είμαι, γιατρός, να κάνω καμιά εγχείρηση. Εκεί την ώρα, τέλος πάντων. Θα τα πούμε αύριο. Όποτε γουστάρεις, αγόρι μου. Δεν θέλω να μιλήσω. Όχι. Γιατί? Γιατί περιμένω τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης. Εντάξει, έπεσε ο Πασχάλης, θα ξαναμιλήσει. Ωραία. Παύλε, άκου να σου πω κάτι. Κράτα εκεί πέρα την αργιανάρα μας. Ναι. Κράτα την αργιανάρα μας. Του παρισμένος είσαι. Θα πάμε πολύ καλά. Πρωταθλητής. Φέτος θα πάμε πολύ καλά. Κράτα την αργιανάρα μας. Ρε Δημητράκη, λες να σηκώσει κανένα πρωτάθλημα φέτος, να γίνει πανηγύρι να πούμε. Όχι, εγώ δεν είμαι σαν τους Παοξίδες. Α. Είσαι από τους Ολυμπιακούς. Α. Εσύ τι είσαι δηλαδή? Μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο ό,τι γήπεδο. Δείξει στο γήπεδο. Ό,τι δείξει στο γήπεδο. Μάλιστα. Θέλεις να περιμένεις στον αέρα, μην τυχόν πάρει ο Πασχάλης για να τον απαντήσει ή μάλλον ρίχτω. Δεν να περιμένω. Από σταθερό παίρνω. Από σταθερό. Θα πάρει ο Πασχάλης. Θέλω τον Πασχάλη, ρε. Περίμενε. Κλείσε. Όχι, με κλείσε. Περίμενε. Μείνε στον αέρα. Μόλις πάρει ο Πασχάλης θα σε φέρουμε σε αντιπαράθεση. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Συμφωνείτε, κύριε Περήφανε? Σούζα. Ναι.
Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας κύριε μου, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, ο Κώστας είμαι, τι κάνεις κύριε Γιώργο, κύριε παπά μου? Γεια σου κύριε, κύριε Κώστα, πώς είστε? Από Μανχάιμ ο Κώστας, καλά. Καλησπέρα και στο φίλο του Παύλο. Μανχάι. Καλησπέρα, Μανχάιμ. Έχεις κάνει Μανχάιμ? Όχι, δεν έχω πάει. Πώς και έτσι? Έχω πάει σε τρεις Υπήρους. Άλλες δύο δεν έχω πάει. Στην Αμερική και στην Αυστραλία δεν έχω πάει. Ασία, Αφρική και Ευρώπη. Τι λέει το πανέμορφο κιτρινό μαύρο Μανχάιμ? Άμα ήταν κιτρινό μαύρο, επίσης δεν θα είμαστε. Δεν είναι αυτό μαύρο όλα. Όλα, κάνεις. Μάλιστα. Εδώ για να βρεις αριανό πρέπει να πάρεις τα Pokémon μου. Θα βρεις κίτρινα εδώ, τίποτα άλλο. Τα Pokémon. Τι είναι αυτά τα Pokémon? Οι μιλισούλες κάτι. Ξέρω εγώ τι ήταν αυτά τα παιδιά που βλέπατε. Ή κανέναν από αυτούς που σου λένε κάτι κίτρινους που έχετε εκεί. Άκου τώρα να μιλήσουμε κάτι σοβαρά. Ας την πάμε στα θέματα. Έκανες μια ώρα με τον Παύλο. Άκου τώρα κάτι σοβαρό να σου πω. Για λέγε ρε κούτσο. Δεν μου λες ράδιο χωρίς ακροατές υπάρχει? Όχι. Ομάδα χωρίς λαό υπάρχει? Όχι. Άρα πού είναι τα τέσσερα γράμματα? Τα τέσσερα γράμματα είναι ή ο λαός είναι? Ο λαός είναι ρε φίλε. Ο κόσμος είναι. Ο κόσμος έκανε τα τέσσερα γράμματα. Α, έτσι μπράβο. Αυτά τα τέσσερα γράμματα τα έκαναν οι ποδοσφαιριστές? Εντάξει, τα υπηρετούν. Ναι. Αλλά χωρίς τον κόσμο δεν είσαι τίποτα. Είσαι μηδέν. Ο λαός είναι πάρα πολλά. Έτσι, πάρα πολλά. Ναι. Μετά για να έχεις μια καλή ομάδα και να λες ότι έχω ένα καλό ραδιόφωνο, πρέπει να έχεις καλούς μάγκες μέσα στο ραδιόφωνο, καλούς παίκτες. Καλούς παίκτες. Ή πρέπει να έχεις μια καλή διοίκηση, ένα Ζαγόρα παράδειγμα. Έτσι. Ο Ζαγόρας παίζει μπαλάρα φίλε. Μπαλάρα. Έτσι μπράβο. Και στον ΠΑΟΚ παίζει ο Σαββίδης, για να σταβάλω τα πράγματα στη σειρά πώς είναι. Έχεις τα δικιά σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε ρε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Μάτχα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όταν τόσο γρήγορα πουλάμε μια σημαία η οποία... Σημαία είναι για μας και ο Κούδας και ο Τερζανίδης και ο Ζωφιλής και ο Αλαμπάδας. Όλοι αυτοί που φοράνε το δικέφαλο μπροστά είναι σημαία όλοι. Αλλά κάποιοι έχουν κάποιες προσωπικότητες. Έτσι, από τη στιγμή που φοράς τον αετό εδώ στην καρδιά είσαι παοξής για μένα. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αλλά μέσα σε όλους αυτούς που περνάνε και φοράνε, άλλους την εκτιμά αυτή την φανέλα, άλλους την αγαπάει λίγο, άλλους περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες. Μπορείς εσύ αυτή τη στιγμή να μου πεις μια προσωπικότητα μέσα στον ΠΑΟΚ? Λέγε, σοβαρά μιλάμε τώρα, εδώ δεν θα κάνουμε πλάκα στην Αγία. Ναι ρε φίλε, δηλαδή προσωπικότητα, σαν τα ονόματα τώρα. Σαν τα ονόματα. Που είπες δεν υπάρχει. Μια προσωπικότητα μπορείς να πεις. Σαν τα ονόματα που είπες δεν υπάρχει ρε παπά. Μου είπες Κούδα, μου είπες Σαράφη, μου είπες Αλαβάντα, μου είπες Καρτάδο, μου είπες Βουνά. Έχεις τέτοιο να στον ΠΑΟΚ? Αυτό σου υπάρχει αυτή τη στιγμή? Όχι. Καμία. Καμία προσωπικότητα. Είχαμε τον Δημητράκη τον Μπέλκα που ξεκίνησε από τις ακαδημίες. Καλώς. Παοξάκη. Παοξάκη. Είχαμε τον Βιρίνια που σταμάτησε το, που είχε τα κάκαλα, τα χοντάκια και σταμάτησε τον πρόεδρο από τον Γιακά. Αλλιώς δεν ξέρω πού θα ήμασταν. Πού θα ήσασταν? Θα έπαιρνε στο πρωτάθλημα. Πολύ καλά, όταν μπήκε μέσα ο Σαββίδης, ποιος το σταμάτησε? Το σταμάτησε, κακός το σταμάτησε. Ποιος το σταμάτησε όμως? Ο Βιερίνια, ο Αντζελίνος. Οι άλλοι είχαν τα κάκαλα να πάνε κοντά του. Γιατί να πάνε, κακός τον σταμάτησε. Γιατί αν έπαιρνε την ομάδα, ναι, θα σου πω. Δικά σου γνώμη είναι άμα είναι κακός. Κακός σου σταμάτησε. Ένας μάγκας δεν ξηγέται. Όταν βλέπεις τον άλλο να πάρει να κάνει ένα λάθος και είσαι και ωραίος μάγκας. Κανένα λάθος. Ο πρόεδρος δεν έκανε λάθος. Κόψε το Μαντχάιμ. Έφυγε. Έφυγε. Θα σου πω τη δική μου τη γνώμη. Διότι κύριε από την Αμερική, εάν δεν τον σταματούσε, ο Σαββίδης είχε πει να φύγει η ομάδα. Θα φεύγει η ομάδα, θα κατέβαινε και αυτό στα αποδυτήρια. Δεν θα γινόταν αυτό το περιστατικό με την πιστόλα. Ο διαιτητής είδε ότι το γκολ ήταν έγκυρο, το κατοχύρωσε και τους είπε να βγούνε. Ναι. Και άλλοι δεν βγήκαν λόγω του όπλου. Ναι. Και χάσαμε το πρωτάθλημα. Παπά από την Αμερική. Ναι. Ορίστε κύριε. Ναι. Ορίστε. Εμπρός. Σας ακούμε. Και πρόλογο Μητρός. Εντάξει ρε παιδιά, να χαλαρώστε λίγο. Βέβαια. Χαλαρίμαστε. Χαλαρίμαστε. Ο γιατρός μου είπε να κάνω αφωνία. Τι, αλλά... αλλά... Είπα να πάρω ένα τηλέφωνο.
Με σύγχυσε ο προηγούμενος. Ποιοι είναι οι προσωπικότητες, για τον όρο προσωπικότητα λίγο να μου διευκρινίσετε, σας παρακαλώ. Λέγε ρε Αριανέ, εσύ που ξέρεις. Προσωπικότητα τι είναι, λέει ο άνθρωπος. Προσωπικότητα. Ναι. Να μπορεί να είναι ηγέτης μέσα στο γήπεδο και γενικά στην ομάδα. Γενικά αυτό με εννοεί. Τον τρόπο και τη συμπεριφορά στη ζωή του να εμπνέει σεβασμό στην παρέα του, στους γύρω ήταν του, ηγέτης. Στην ομάδα του, στην αυτή του. Ο Βιερίνα ήταν ηγέτης. Βεβαίως ήταν. Ναι, άλλο τον άλλο. Ξανά, το ξανασυζητάμε. Όταν λένε στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα προσωπικότητα, αυτός πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης, είναι προσωπικότητα. Εσείς βάζετε ποδοσφαιριστές προσωπικότητες στους αγράμματους. Δεν το κατάλαβα. Τι δίνουν στον κόσμο αυτοί. Για πείτε μου, εκτός τα λεφτά που παίρνουν και παίζουν, βαράνε ένα τόπι. Θέαμα ρε φίλε, εντάξει. Μιλάμε για ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Ναι. Χαρακτηρίστε τους αλλιώς, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει προσωπικότητα μέσα. Βάλτε τους αλλιώς, πώς να το πούμε. Βρείτε έναν όρο εσείς. Μα σου είπα, ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Δεν νομίζω προσωπικότητα. Διασκεδαστής. Ποδοσφαιρική προσωπικότητα, δηλαδή για το ποδόσφαιρο είναι μια προσωπικότητα. Τώρα τι να κάνουμε, έτσι πάει. Γι' αυτό υπάρχει το επίθετο... Μπροστά. Το επίθετο είναι η προσωπικότητα, αν θα ανοίξεις το τέτοιο το βιβλίο, το λεξικό, διάβασε τι σημαίνει προσωπικότητα. Τώρα ιατρική προσωπικότητα θα το κάνουμε, διαστημική προσωπικότητα, ποδοσφαιρική, δεν βλέπω να υπάρχει. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και πάθει και έτσι, κύριε Συρίγο, ή κάνω λάθος. Δεν θα μου επιβάλλεις να σεβαστώ τη γνώμη σου. Τι θα πει έτσι, κύριε Συρίγου, ή κάνω λάθος. Ρωτάω. Πρώτα-πρώτα, η φωνή σου, βασικά έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεύτερον, η γραμμή σου είναι ελεηνή και δεν ακούγεται και κουράζει τον κόσμο. Και τρίτον, έχεις μία δόση βλαχιάς σε αυτά τα οποία λες. Οπότε με κάνουν να πιστεύω ότι είσαι θράξ. Πάλι με το θράξ. Δεν είμαι θράκ, βρε. Δεν είσαι. Εντάξει. Να τον ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Πάρε του. Τον κύριο. Κύριε Περίπανε, ορίστε. Πάρτε τον κύριο Παύλο, από ό,τι έμαθα οδηγάει γρήγορα αυτός. Πιστεύω ότι σε 20 λεπτά θα είσαι κοντά σε μένα. Να σε ετοιμάσω κάτι να φάτε, να συζητήσουμε για την προσωπικότητα. Από ό,τι έλεγαν οι προηγούμενοι τη προηγούμενη εκπομπή, του πήγε λε μια ώρα και 20 λεπτά στην Αλεξανδρούπολη. Ισχύει, κύριε. Το είπανε, δεν άκουγα. Ναι, το είπαν. Ότι είσαι και την Μπάλτη. Καληνύχτα, γεια. Έμερσον. Έκανα. Ποιο είναι. Άστο. Το είπε. Καλά, ρε Νίκο, το είπε στον αέρα. Δεν άκουγα, ήμουν την ώρα που πάρκαρα. Σε μία ώρα πήγε στην Αλεξανδρούπολη. Και 20 λεπτά. Από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, φίλε, μισή ώρα θέλει να βγει από τα. Από πού πήγες, από πάνω. Σίγουρα θα το μέτρησες από τη στιγμή που πήγες στην Autobank. Ήτανε, πώς το λένε, ήτανε μεγάλο αμάξι. Ναι. Μεγάλο αμάξι ήτανε. Και σε διάσταση και σε κυβικά. Και θέλα να πάνε να δούνε τον Άρη σε ένα χωριό που έπαιζε πάνω. Μάλλον. Και πήγες εσύ με το αμάξι. Και τους λέω, παιδιά, πόσα λεφτά σας δίνουνε, τόσα και τόσα. Θα πάμε, λέω, γρήγορα και μετά θα είμαστε κουμπάρι. Ναι, ναι. Έπεσε ο άλλος για ύπνο που ήταν ξενυχτισμένος. Ξυπνήστε με, λέει. Και ήμασταν όταν, ας πούμε, κάνεις τα... Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Πόσο είναι, 350 χιλιόμετρα, δεν είναι, η Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη πήγατε. Δεν βγαίνεις. Πόσο με 300 πηγαίνατε. Δεν γίνεται. Που λέω λόγος. Που λέω λόγος. Πάμε, ναι. Έχεις άλλη γραμμή. Παπάς. Ναι. Ορίστε. Ναι. Ορίστε. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Νάτος. Νάτο το πουλάκι μου. Λοιπόν. Τον ανέβασα να τον βάλουμε άλλο. Τα πράγμα. Να βάλουμε είναι τα πράγματα. Είναι στον αέρα κι ο άλλος. Α, ωραία. Δεν μιλάει όμως. Περιμένει να μιλήσει ο Πασχάλης για να έχουμε το χουλιαμά. Ορίστε. Να συνεχίσω, λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να λοιπόν, τα βάλετε. Δεν υπάρχει κανένα ρουφιανλίκι. Υπάρχει αγάπη και αμοιβαία εκτίμηση. Θα μίλωσε. Λοιπόν, επομένως δεν γονάτισα σε κανέναν για να πάρω το τσίπουρο. Που λέει ο λόγος, απλά... φίλε, δεν είπα κι εγώ ότι σιγά το αμοιγονατίζα πάρει τσίπουρο. Που λέει ο ναι, λόγος, μπρε, δηλαδή ναι. Ότι ήθελες να γίνεις πολύ πιστικός. Απλά έχω το προνόμιο εγώ, δεν ξέρω για τους άλλους 12,
γιατί 13 ήμασταν σε εκείνο το τραπέζι. Ναι. Εγώ έχω το προνόμιο να διαλέγω 4 μάτς του πρωταθλήματος και 2 της Ευρώπης και να παίρνω τηλέφωνο να λέω ότι θέλω να δω αυτό το μάτς και να με στέλνουν αεροπορικά εισιτήρια και πρόσκληση να πάω να δω τα συγκεκριμένα μάτς. Για ποιο λόγο τόσο απλά? Γιατί σου είπα, υπάρχει αγάπη και αμοιβαία εκτίμηση. Κι εγώ αγαπάω, δεν μου στέλνει εμένα καρυπίδης τίποτα. Ελάχιστος άτομα αγαπάς τότε. Τον πρόεδρο, ποιον αγαπάς, δηλαδή εσύ ποιον αγαπάς, άλλον? Γιατί όλα τα δάχτυλα είναι ίδια. Όλοι είναι πρόεδροι. Ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος. Α, πρέπει να αγαπήσω άλλο πρόεδρο εννοείς. Τι να σε κάνω. Δηλαδή τώρα λοιπόν, αν αγαπήσω Συρίγος το Μαρινάκι θα του στέλνει. Δεν βρες έναν άλλο. Εξαρτάται αν και ο πρόεδρος τον αγαπήσει. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μας έκανε ένα τραπέζι, πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε, ήπιαμε και μια παροιμία λέει το τζάμπα το ξύδι είναι πιο γλυκό από το μέλι. Οπότε φάγαμε και πήγαμε κάτι παραπάνω. Ο άλλος δεν σχολιάζει όμως. Περιμένει. Επειδή ήταν τζάμπα, ήπια και κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Έπρεπε να σηκωθώ ζαλισμένος, σηκώθηκα θένιος. Οπότε λέω το Τσίπρο είναι πρώτο. Πάω στην καβάντα, του λέω ένα μπουκάλι, χωρίς να ξέρει αυτός ποιος είμαι εγώ, ίσως θέλησε να με κάνει και πελάτη, γιατί το μαγαζί είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, με δίνει ένα μπουκάλι, σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Ο λογαριασμός πληρωμένος από τον πρόεδρο. Λοιπόν, το πια όπως λέει ο Συρίγος στο μπουκάλι. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο τον πρόεδρο για να τον ευχαριστήσω, τάχα με ζήσαν, για την κίνηση που έκανε. Μάλιστα. Και του λέω ότι Κύπρο ήταν αυτό το Νατάλο και βάζω τον πρόεδρο να του πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα. Πάω εγώ επάνω, με λέει ρε παλικάρι, με πήρε λέει τηλέφωνο. Λοιπόν, αν με πει σήκω φύγε και άσε το μαγαζί σε αυτό, να θα το κάνω. Αλλά εγώ από αυτό το μαγαζί λέει βγάζω το μεροκάματο. Με δίνει ένα μπουκάλι και του λέω για να πάλι. Και του λέω για να μην ξανάρθω, για να μην ξαναπάρω πρόεδρο τηλέφωνο, πες μου από πού το παίρνεις. Και μου λέει την πηγή. Και πήγα και έξω δεν πηγαίνω στην πηγή και παίρνω και ένα της πηγής ήταν και αυτό που πήρε ο Συρίγος. Οπότε Συρίγο, φεύγοντας από σένα, ναι, πήρα πέντε μπουκάλια των 1,5 λίτρο. Μα... Του 1,5 λίτρο πέντε μπουκάλια. Τρία γράπα και 2 με γλυκάντζο. Σαν αυτό που σε έφερα. Μάλιστα. Οπότε έχουμε από εδώ και πέρα. Ωραία. Ο άλλος δεν λοιπόν, μιλάει. Λοιπόν, τώρα... Πού είναι ο... Στον Έδεν. Ο δίθεν αρχαιολόγος. Δίθεν αρχαιολόγος και μίλα. Εδώ είμαι ρε, περιμένω. Λοιπόν, τι περιμένεις. Λοιπόν, επειδή ακούτε, να σου πω... Ναι. Μπορεί να με γουστάρεις, αλλά εγώ σε γουστάρω. Λοιπόν, ρε, και μια μέρα θα... Πασκάλη. Όλοι μας λένε ότι είμαστε αδέρφια. Έτσι δεν είναι, Πασχάλη? Ετεροφαλή. Όλοι δεν λένε αδέρφια. Ότι ο Άρης είναι αδέρφια με τον Ολυμπιακό. Όχι. Δεν υιοθετώ εγώ αυτό, Βακού. Όχι οι Αριανοί, οι πρόεδροι. Τέλος πάντων. Και θα πω κι εγώ κάτι, θα πω στα ενδοοικογενειακά σας και θα πω το εξής, ναι, ότι... Τη 10η αγωνιστική, το μάτς που θα γίνει στο Χαριλάου, τέτοιο άγριο ντέρπι δεν θα έχετε ξαναδεί. Αυτό λέω εγώ. Και εγώ το πιστεύω. Ο κύριος Πασχάλης... Πασχάλη, τελείωσαν. Τελείωσαν. Δεν σας βλέπω. Τελείωσαν. Αυτά που λοιπόν, ήξερες πριν, τελείωσαν. Χάσαμε Ευρώπη. Τελειώσατε. Δημόπουλε, έχετε τελειώσει. Ένα τραπεζάκι, όποιος χάσει πληρώνει, αλλά θα πάει και ο περήφανος. Πάλι στοιχήματα, αμάν με τα στοιχήματά σου. Κάθε φορά που παίρνεις τηλέφωνο να πούμε σε όλα τα ραδιόφωνα, στοιχήματα βάζεις. Πλήρωσε εδώ κιόλας. Γιατί θα κερδίζω γι' αυτό. Γιατί θα κερδίζω. Για τον Άρη μιλάς. Ναι, και για τον Άρη μιλάς. Και για τον Άρη, ναι. Με 13 άτομα ρόστερ και μου κάνεις μαγκιά εσύ, Ολυμπιακός, που είσαι να πούμε με όλους...
Άσε μας Πασχάλη τώρα που μιλάς για τον Άρη. Φέτος δεν έχει 13, έχει 23. Εντάξει, και λες, και είσαι και πρώτος τώρα. Λοιπόν, τον Ιούνιο, ένα, τον Ιούνιο πού, τον Ιούνιο πού, πού ήμουνα. Με 13 ρόστερ ήμουνα. Μπορεί να έκανε τον Ιούνιο. Και δεν, είχα, δεν είχαμε παίκτες να κάνουμε, δεν είχαμε παίκτες να κάνουμε αλλαγή. Και μιλάς εσύ για τον Άρη. Για τώρα σου μιλάω. Τώρα που έχεις παίκτες. Λοιπόν, τώρα θες να κάνεις και ένα σύμμαχο, έτσι. Όχι. Τώρα θες να κάνεις και ένα σύμμαχο. Όχι, σου βάζει. Κάτσε με τον Ολυμπιακό, κάτσε με τον Ολυμπιακό, να φάτε εκεί πέρα ό,τι είναι να φάτε από τη δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη. Βρε, και μετά μίλα για τον Άρη. Αγαπάμε και τον Άρη. Ο λόγος που θέλω να σε βάζω στοίχημα είναι να σε κάνω να χάσεις και να με μισήσεις πιο πολύ. Κατάλαβες, βάζεις στοίχημα. Άμα χάσεις... Εγώ έτσι καλώς μισώ τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται να βάλω στοίχημα. Και το ξέρουν όλοι, οι πάντες. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Και, το, και, βγα, και, βγαίνω, και βγαίνω και με το επώνυμο μου. Δημόπουλος είμαι. Γιατί... Και με ξέρει όλο το Χαριλάου. Βρε, άσε τώρα, δεν ξέρει και τι έγινε. Λοιπόν... τι να σε πω τώρα, Πασχάλη. Δέκατη αγωνιστική θα σε σκίσω. Θα σε σκίσω. Καλά, θα τα δούμε. Καλά, θα τα δούμε. Άντε, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν... Θα τα δούμε. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Τι ωραίο κομμάτι. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι πλέον το Λίμπερο έχει εξυγχρονιστεί σε τέτοιο βαθμό. Δεν κόψαμε εμείς τον κύριο Κώστα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Γεια σου, Ζαχούλη μου. Γεια σου. Τον κύριο Κώστα. Μαύρο φορούσε ο Ζάχος. Για τον Βιερίνια. Ναι, έσκασε. Και αυτός. Τον κύριο Πασχάλη, τον κύριο Δημήτρη και τον κύριο Πασχάλη. Εμείς δεν θα τους κόψουμε. Ο Ζαγόρας από το σπίτι. Πλέον τα μηχανήματα είναι τέτοια, τα οποία όταν βλέπει ότι φτάνει η ώρα των διαφημίσεων και οι ακροατές ή εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε, πατάει το κουμπί και τους κόβει ο κύριος Ζαγόρας. Και καλά κάνει. Δεν ξέρω αν κάνει καλά ή όχι, δεν το επιδοκιμάζω, αλλά ούτε το αποδοκιμάζω. Α, είμαι κρατώ αυστηρή ουδετερότητα, κύριε Παπαϊωάννου. Κύριος Παπαϊωάννου. Κύριος Γεώργιος Παπαϊωάννου. Ο οποίος από αύριο την έκανε. Από αύριο θα είναι ο νέος συνεργάτης της εκπομπής, ο μοούσιος της εκπομπής και μαζί θα κάνουμε του Σαββάτου και της Κυριακής, διότι κερνόμεθα απαραίτητη πλέον από τη διοίκηση, ώστε και Σαββατοκύριακα δεν μπορούμε τι να τι γίνεται, αφήσουμε. Σούζα. Ναι. Τι γίνεται, πού είμαστε, 2-31-02-87 και 3 οχτάρια. Έχουμε και τον Τσιτσιπά. Τσιτσιπάς, πώς πάει ο Τσιτσιπάς. Κάνει τίποτα, τι λέει εκεί πέρα, μπορούμε να βγάλουμε άκρη εκεί, τι είναι, 1-2, τι είναι αυτό, 6-3-15-30, τι είναι όλα αυτά, ξέρεις τίποτα Γιώργη. Λοιπόν, το πρώτο σετ το πήρε ο Ντόκοβιτς και στο δεύτερο το έχει ο Τσιτσιπάς. Το 1-2 τι είναι αυτό. 1-2 κερδίζει ο Τσιτσιπάς στο δεύτερο game. Μάλιστα. Τέταρτο game είναι 30-30. Μάλιστα. Οπότε θα κερδιθεί από έναν. Άρα είναι ωραίος ο Γιώργος. Ξέρουμε και τένις, κύριε. Θα σου μάθω τένις που λέγεται το τραγούδι. Υπάρχει τέτοιο τραγούδι. Κάτι με μπαλάκια. Αχα. Ναι. Οπότε είμαστε σε φάση λίγο διχνόμαστε εδώ πέρα για να είμαστε έτοιμοι. Για αύριο πάρουμε όμως τη... πάμε στις γραμμές να μην περιμένουν. 2-31-0-2-87. 8, να 8, κλείσει το ραδιόφωνο μας. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια καλησπέρα. Σας κυρία μου. Παιδιά, είμαι ο Νίκος από Άνω Ηλιούπολη. Μιλήσαμε και χτες. Τι κάνετε, καλά είστε? Γεια σου κύριε Νίκο μας. Πώς είστε κύριε Γιώργο? Είμαστε σε πολύ καλή φάση. Λοιπόν κύριε Γιώργο, άκουσε λίγο να σου πω μια κουβέντα. Έκανα ένα φάουλ χτες. Τι στην εκπομπή σου. Έκανα ένα φάουλ εκεί, μίλησα για κάτι βάτζορ και για χαμουτζίδικα. Θα σου πω, θα καταλήξω το φάουλ που ήταν. Ναι. Επειδή έχετε ξεκινήσει ένα καινούριο πρόγραμμα. Ναι. Και δεν αντιλήφθηκα ότι η καινούρια εκπομπή 6 με 8
Υπάρχει μια ραδιοφωνικός παραγωγός, η οποία η κυρία Χριστίνα νομίζω είναι το όνομά της. Είναι το πρωί. Και φίλαθλος του Ολυμπιακού. Βγήκε σήμερα σε μια εκπομπή του Γιώργου του, και του Ζάχου και μίλησε. Μιλάς για την πρωινή, η κυρία η Χριστίνα για, και, για πρωινή, Άννα, ναι. Και η Άννα η Ορφανίδου. Ναι, είναι δύο κοπελιές. Είναι και ο Τσίτσιος, ο Τσίτσιος, πώς λέγεται. Ναι, τη μία την κοπέλα Χριστίνα, δεν τη λένε. Νομίζω ότι αυτή που είναι η Πειραιώτισσα, Χριστίνα. Η Πειραιώτισσα, ναι. Κοίταξε, επειδή η κοπέλα είναι φιλοξενούμενη στην πόλη μας, ναι, και προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή. Μάλιστα. Και μίλησα λίγο απρεπώς για την πόλη του Πειραιά και της Αθήνας, για τα χαμουτζίδικα που είπα χτες. Εγώ ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, δεν είχα αντιληφθεί ότι η κοπέλα είναι από την Αθήνα, η ραδιοφωνικός η παραγωγός, καινούργια στο ράδιο. Δεν ξέρω ήθελα να... Απλώς ξέρω ότι είναι, δεν ξέρω ότι είναι από την Αθήνα, ξέρω ότι είναι... Έτσι κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων, επειδή έχει κάνει μια νέα αρχή στο ράδιό σας και επειδή έκανα αυτό το φάουλ χτες στην εκπομπή, μάλιστα, ήθελα να της δει συγγνώμη και να την αφιερώσω ένα τραγούδι, τη Σοφία Βόσου το Άνοιξε. Αν μπορείτε να το βάλετε, δεν ξέρω αν παίζετε και τέτοιο ρεπερτόριο. Βεβαίως. Ταπεινά να της δει συγγνώμη και να την αφιερώσω ένα τραγούδι αυτό εδώ, τη Σοφία Βόσου το Άνοιξε. Αυτό ήθελα να σας πω. Και να συνεχίσετε την εκπομπή σας, είναι πολύ ωραία και σας παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Σοφία Βόσου η Άνοιξη θέλει να βάλει ο ακροατής. Σαν να μπαίνει η άνοιξη. Α, ωραίο είναι. Αυτό εννοεί. Είτε σαν να μπαίνει η άνοιξη. Ναι, παραπαπίπα, κάτι τέτοια κάνει. Έχει πίπα μέσα. Ναι. Τι τραγούδι το βάλει το κουρτσάκι, ρε, να ακούσει με πίπι. Τι είναι αυτά εδώ πέρα, ρε. Δεν τα υιοθετεί η εκπομπή, κύριε Παπαϊωάννου. Γιατί, τι ο πειράζει. Γιώργος, ο Παπαϊωάννου θα είναι από αύριο. Είπαμε τι ώρα είμαστε, Γιώργη, το πρωί. Έλα, κάτσε να πεις δύο κουβέντες το λαό σου. Κάτσε λίγο να πάω το μικρόφωνο. Ρε παπά. Το τραγούδι δεν λέει ούτε πάω ούτε πει τίποτα δεν λέει. Εκεί είναι το μικρόφωνο σου ρε παπά. Ήρθες κόλλησες λοιπόν, πάνω μου να είσαι ούτε... κανένα κορονοϊό να με στείλεις στα διάβαστο. Ούτε πάω ούτε πει έχει το τραγούδι. Να μην το παρεξηγούμε. Τίποτα δεν έχει. Μουσική έκανε ο άνθρωπος. Εντάξει. Τι να μην υιοθετήσουμε. Λοιπόν καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Ναι. Συστήφεις το λαό. Τι να συστήθω εντάξει. Ποιος είσαι ρε φίλε. Μπήκες μέσα. Ρε φίλε. Πέρσι, αν θυμάσαι, έκανα εκπομπές Κυριακή πρωί. Ναι, την Κυριακή το πρωί. Και έκανες για καλαμαριά. Ναι, ειδικά όχι. Περισσότερο καλαμαριά, είχες. Όχι. Έλεγες για καλαμαριά. Ρε, και για καλαμαριά. Και για καλαμαριά. Θα λέμε για καλαμαριά. Έλεγα και για τον ΠΑΟΚ και εσύ. Συντονόσουνα. Είναι από, από αυτούς τους αντιπαοξίδες. Ναι, κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Μου βάλε ταμπέλα, μου βάλε ταμπέλα που δεν υπάρχει. Υπάρχει. Και εκεί που έλεγα και εγώ αυτή τη φορά, λέω, αφού ξαναπάω λέω στο Λίμπερο, ως δημοσιογράφος αξιοπρεπής που σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει να λιβανίσω το Σαββίδι και τον ΠΑΟΚ. Έτσι γίνεται. Ναι, αλλά τώρα μου βάζεις εσένα που το κάνεις αυτό και εγώ πρέπει να σε πάω κόντρα. Δεν μπορώ να σε πάω, δηλαδή θα μας αρχίσουμε όλοι. Πρέπει να σε πάω κόντρα. Κόντρες θα έχουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δέκα φοράς και μία. Αυτό ζήτησα. Και εσέβανε στο γήπεδο του Απόλλων. Έβαλε το Απόλλων τον ήμουν, ξέρετε και. Ναι, Απόλλων. Τι γίνεται εκεί με. Άστο, τους Απόλλων δεν. Τι γίνεται με τον Απόλλων, για βάλε. Λοιπόν, καταρχήν, μήπως υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν στις εκλογές. Όχι, τους έσφαξα όλους. Κοιτάξτε, ο Απόλλων αυτή τη στιγμή είναι σε ένα σημείο που τα πράγματα δεν είναι καλά. Ούτε πέρσι ήταν καλά. Ούτε φέτος είναι καλά. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει. Όταν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σήμερα υπάρχει μια ανακοίνωση των παλεμάχων, των οργανωμένων Ρωσονέρι και τάγμα ορκισμένων απολογιστών που είναι οι παλιότεροι. Στην ουσία είναι όλοι κατά της ΠΑΕ. Τεράστιος Καλαϊτζίδης. Ουσιαστικά, κοίταξε και τον Καλαϊτζίδη, θέλω πολλά, είναι φίλος μου 35 χρόνια. Από αυτό, εντάξει, άλλο τον άλλο, άλλο. Λοιπόν, τώρα αστειεύουμε εννοείται. Απλά όμως με τον Δημήτρη έχω πολλά χρόνια φιλίας. Δημήτρη μου. Συναντηθήκαμε αρχικά στον Αχιλέα Τριανδρέας 1987. Με τον Δημήτρη. Ναι. Τι κάνατε εκεί στην Τριανδρία. Αυτό τότε σταματούσε και ξεκινούσε προπονητή. Εγώ παίζα ποδόσφαιρο. Ήμουν 20 χρονών, 21. Νομίζω είσαι Καλαματιανός. Όχι. Καταγωγή είναι από Αγρίνιο, αλλά τα πιο πολλά χρόνια τα έχω ζήσει Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγρίνιο. Λοιπόν, από το Λακανανία δηλαδή. Αλλά τα πιο πολλά χρόνια σου ήταν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν για τον Απόλλωνα. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα αυτή τη στιγμή. Ο Εραστέχνης δεν δίνει το γήπεδο. Είπα, από ό,τι ξέρω, γιατί δεν έχω και εγώ πολύ επαφή τώρα με τον Καλαϊτζίδη, γιατί έχει τα ξηματά του. Έχω πολύ καιρό μιλήσει μαζί του, πάρα πολύ καιρό.
Αυτό το οποίο μαθαίνω όμως, προσπαθεί να βρει γήπεδο να παίξει ομάδα. Είναι σημαντικό. Να βρει γήπεδο να παίξει ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει έδρα. Στάσου, φίλε, τη Καλαμαριά στο γήπεδο. Του είχε κάνει έξωση ο Εραστέχνης από εκεί. Γιατί τον έκανε έξωση. Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί πολύ απλά. Να σου πω που ήταν. Δηλαδή νοικιάζει ένα σπίτι. Μπορεί να σε κάνει έξωση αν είσαι σωστό. Σαφώς, κοίταξε, καμιά ΠΑΕ δεν μπορεί να είναι απόλυτα σωστή απέναντι στο Εραστέχνη. Ναι. Εκτός αν είναι ο Σαββίδης, αν είναι ο Μαρινάκης, ο Κόκαλης, ο Βαρδινογιάννης. Σημερινή εποχή όλοι έχουν προβλήματα. Δηλαδή, αν πάμε και σε άλλες ομάδες, θα δούμε τα ίδια προβλήματα υπάρχουν. Και να σου πω και το εξής, Γιώργο. Ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ. Μην πεις όλες οι ΠΑΕ στην Ελλάδα όλες αυτές τις δεκαετίες ότι ήταν τόσο πολύ συνεπείς στα οικονομικά απέναντι στους Εραστέχνες. Πριν έρθει ο Σαββίδης, ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ έκανε τεράστιες υποχωρήσεις και υπομονή. Εδώ δεν έγινε. Γι' αυτό δεν είχαμε ακούσει ποτέ. Μα ποτέ. Τώρα πιάσαμε τον Απόλλωνα. Δεν πειράζει. Εκπομπή αθλητική είναι. Δεν θα μιλάμε για τον Απόλλωνα. Εντάξει, τουλάχιστον στο Σαββατοκύριακο. Γιατί να μην μιλάμε. Και για τον δεν έχει ακουστεί ποτέ πάντως να κάνει έξωση ο Εραστέχνης σε πάει. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο περιστατικό τέτοιο στην Ελλάδα. Από το 80 που έχουμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο μέχρι και σήμερα. Νομίζω είναι πρωτοφανές αυτό. Σαφώς υπήρχε η κόντρα αυτή, ήταν και σε προσωπικό επίπεδο, η οποία διαιωνίζεται, υπάρχει και θα υπάρχει δυστυχώς από ό,τι βλέπω, μακάρι να μην υπάρχει. Θεωρώ ότι ο Καλατζίδης έκανε ένα τεράστιο κομβικό λάθος. Που μπορεί, δεν ξέρω, ο ίδιος να θεωρεί ότι έχει τα δίκια του. Εγώ θα πάρω θέση αν είχε δίκιο ή δεν είχε, αλλά κάποιες φορές χρειάζονται και λιγμοί. Κάτι που ο Δημήτρης δεν κάνει. Έκανε τεράστιο κομβικό λάθος. Διέριξε τη σχέση του με τους οργανωμένους. Τους Ρωσονέρι δεν έχει και πάρα πολλούς φιλάθλους από αυτή τη στιγμή. Οι οργανωμένοι είναι πάντα οργανωμένοι. Από τη στιγμή λοιπόν που διέριξε τις σχέσεις του με τους οργανωμένους, ο Εραστέχνης, που βλέπει Μπαλτίδης, είδε έναν γυμνό, μια γυμνή ΠΑΕ, χωρίς καμιά υποστήριξη, χωρίς κανένα έρισμα και, εν πάση περιπτώσει, να βασίζεται κάπου και υλοποίησε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει έτσι κι αλλιώς. Να πάει κόντρα στην ΠΑΕ, στον Καλαϊτζή δηλαδή, άρα και στην ΠΑΕ, και κάπου εκεί του κάνει την έξωση. Δηλαδή, αν, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, εκτίμηση είναι αυτό. Αν ο Καλαϊτζίδης δεν είχε χαλάσει τις σχέσεις του με τους φιλάθλους τους οργανωμένους, δεν θα τολμούσε ποτέ ο Εραστέχνης να κάνει αυτό το πράγμα στην ΠΑΕ. Ό,τι και να υπήρχε. Αλλά όταν ο Μπαλτίδης έχει μένος με τον Καλαϊτζίδη, και αυτό είναι αμοιβαίο, δεν θα το πω εγώ, είναι γνωστό σε όλους. Δεν γίνεται έναν που εγώ θα κυνηγάω αλίπητα, ο άλλος θα με αγαπάει. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει μένος και ξαφνικά τον βρίσκει ανυπεράσπιστο, χωρίς ασπίδα, χωρίς τίποτα, χωρίς περικεφαλαία. Φυσικά θα το χτυπήσει όπου μπορεί και όπως μπορεί. Εάν δεν είχε διαρρήξει σχέση του, ξαναλέω, με τους οργανωμένους του Καλατζίδης, δεν θα μπορούσε ποτέ ο Εραστέχνης να κάνει αυτή την έξωση στην ΠΑΕ. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι έτσι τώρα. Το γήπεδο δεν υπάρχει για τον Απόλλωνα. Το ξαναλέω, δεν έχω μιλήσει με Καλατζίδη για να ξέρω τι γίνεται. Αυτό το οποίο γνωρίζω από τον κύκλο του περισσότερο είναι ότι ο Απόλλωνα θα κατέβει κανονικά στη Football League. Αυτό σημαίνει θα πρέπει να βρει κέντρα. Έχει βρεθεί, ευελπιστεί ότι θα βρεθεί η έδρα. Μετά θέλει και ποδοσφαιριστές. Λεπτομέρειες είναι αυτά. Ναι. Αυτές οι λεπτομέρειες τέλος πάντων πρέπει να διευθετηθούν. Σε αυτή τη φάση είναι ο Απόλλων τώρα και αυτό που βγαίνει πάντως ως ρεπορτάζ, το λέω πλέον, διότι εγώ δεν συμμετέχω σε κάτι αυτή τη στιγμή που αφορά τον Απόλλωνα, είναι ότι η ομάδα θα κατεβεί, θα κάνει την προσπάθεια τουλάχιστον και θα ξεκινήσει σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα που μπορεί να βγει αυτό δεν γνωρίζω. Είχα ακούσει σε μια συνέντευξη που έδωσε τώρα τελευταία ο Μπαλτίδης. Ήταν πολύ καυστικός. Παραπάνω, ξεπερνάει τα όρια. Τον Μπαλτίδη δεν τον ξέρω προσωπικά. Είναι ίδιοι χαρακτήρες. Δεν έχω μιλήσει. Όχι, ας εδώ θα πω ένσταση μεγάλη το καμία σχέση. Όχι, ίδιοι χαρακτήρες. Πώς το λένε. Εννοείς την Παλτίδη Καλαϊτζίδη. Ίδιο ταπεραμέντο. Ναι, αυτό, ίδιο ταπεραμέντο. Εγώ δεν μπορώ να τους βάλω στο ίδιο τσουβάλι. Όχι, σε κάποια περίπτωση και μπορώ να σου πω πολλές διαφορές. Δεν νομίζω αφορά καν αυτή τη στιγμή. Ποιες είναι οι διαφορές. Καλαϊτζίδη και Παλτίδη. Μιλάω όσον αφορά τις προσωπικότητες, τις αξίες που έχει ο καθένας. Πώς τις τοποθετεί, πώς τις διαχειρίζεται. Γι' αυτό το πράγμα μιλάω. Μάλιστα. Δεν μπορώ να τους βάλω στο ίδιο καζάνι. Δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι καλός ο ένας. Όταν λέω ότι είναι φίλος μου ο Καλαϊτζίδης, ό,τι και να πω, σαν φίλος τον θα πει για τον Καλαϊτζίδη. Άρα δεν θέλω να πω τίποτα σε αυτό. Απλά όμως εκείνο το οποίο διαχωρίζω, έτσι επειδή μπροστά μου τώρα το συζητάμε αυτό, είναι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Και τον Παλτίδη δεν τον ξέρω προσωπικά. Βλέπω όμως τα έργα του. Το πώς λειτουργεί. Βλέπω αυτό. Και δεν θέλω να μείνω ούτε στο τι λέει η Καλαμαριά για τον Παλτίδη, διότι εντάξει. Ο κόσμος μπορεί να λέει και διάφορα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι είναι όλα σωστά. Αφού υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αντιπαλτσής μεγάλος. Λοιπόν, αυτό που το κολλάς τώρα με τον Εραστέχνη, με τον Απόλλωνα. Σε άκουγα, ρε φίλε, πέρσι.
Δηλαδή μου θυμίζεις κούλαλε. Μιλάς για, όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ, στάζεις φαρμάκι. Χωρίς όμως να το εξωτερικεύεις δυνατά. Περίμενε. Ναι. Κάτσε να το πάρουμε τώρα. Άντε να φύγουμε από τον Απόλλωνα καλύτερα, γιατί πονάει αυτή η ιστορία. Για τους άλλους, δηλαδή, είδες να χαϊδεύω κανέναν από το μικρόφωνο. Όχι. Παραπάνω από ότι τον ΠΑΟΚ, γιατί και για τον ΠΑΟΚ. Όχι, τον ΠΑΟΚ ρίχνεις φαρμάκι. Δηλαδή, περίμενε τώρα. Περίμενε να δεις, θα είναι άδικος πολύ. Εγώ, ας πούμε, είμαι. τον Λουτσέσκο δεν τον θεωρούσα καλό προπονητή. Αυτόν που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ τον Περέ, τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Και μπράβο που έμεινε. Ο ένας πήρε το πρωτάθλημα ήττητος και το κύπελλο, τρία κύπελλα. Τον άλλο τον κυνηγάνε. Αυτόν λοιπόν τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Και. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λες αντιπάω και εγώ εκεί μένω τώρα, δεν μένω στο. Ρε, δεν τους γουστάρεις, Πόξιδες, δικαίωμά σου είναι. Γιατί δεν και καλά τους γουστάρεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ δεν γουστάρω τους Ολυμπιακούς. Αυτό σου λέω. Όταν παίρνεις, θα βγαίνεις ένα μικρόφωνο, παίρνεις να γράψεις. Θα πεις και για τα τρωτά, θα πεις και για τα καλά. Και θα μείνεις πιο πολύ στα τρωτά. Γιατί η δημοσιογραφία θέλει και αιματάκι, έτσι δεν θέλει. Θέλει αίμα, θέλει να. Ναι, θέλει. Ο ακροατής ή ο τηλεθεατής ή ο αναγνώστης θέλει και αιματάκι να βλέπει. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, να αρχίσουμε όλοι να λιβανίζουμε, να αρχίσουμε μετά να κάνουμε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, με αδική που λες, φίλτατε ο Γιώργος, αλλά επειδή ο Γιώργος είναι ΠΑΟΚΣΙΣ φόλα, του φαίνονται ότι είναι πολέμοι αυτά. Δεν είναι όμως. Δεν ξέρεις κάτι. Καταλαβαίνω. Το. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να ανέβουν Θεσσαλονίκη και να με βρουν κάπου να τη στήσουν, ας πούμε, αυτά που λέγανε στις εκπομπές. Και που θα λέω. Οι Ολυμπιακοί δεν τους γουστάρεις. Δεν θέμα γουστάρω. Δεν είναι θέμα γουστάρω. Δεν γουστάρω. Είναι θέμα. Παιδί μου, πώς θα γίνει. Δεν είναι θέμα γούστου. Όχι, δεν είναι θέμα γούστου. Οι Ολυμπιακοί είναι αχώνευτη ομάδα. Αντισεξουαλική. Όχι, δεν είναι. Κοίταξε, τώρα μιλάμε. Κάθε να συστηνόμαστε με αυτόν τον τρόπο στους φίλους ακροατές. Δεν θα μπορούσα να πω μόνος μου ποτέ αυτά. Είναι άλλο το διάλογο. Θα κάνουμε τις διάλογους. Εγώ είμαι παραγωγός. Σε δημοσιογράφος. Εσύ έχεις μάθει και να χειρίζεσαι μια γλώσσα τη δημοσιογραφική. Πάει. Εγώ είμαι παραγωγός. Ναι. Ό,τι γουστάρω λέω. Μπράβο. Και ΠΑΟΚ. Αρκεί να μην ξεπερνάω τα όρια, να μην βλασφημώ, να μην βρίζω, να μην. Αυτά που λέω είναι για το Σουρού, καλά το λέω, τον παπά που έρχεται. Μέχρι ένα σημείο. Τον έχουμε εδώ από κάτω, ναι, έρχεται να το φωνάξω να έρθει. Από ο Σουρού. Εμένα με έχει έρθει βόλτα μια φορά. Εμένα είμαι 16 χρόνια στο ραδιόφωνο από το 2005. 15 χρόνια, 16. Ποτέ. Μέχρι δεν έχω. Είσαι εκείνητο, δεν σε πέτυχε. Μου ξεφεύγει κάτι, το διορθώνω. Είσαι γρήγορο. Το κάνω. Ξέρω. Εντάξει. Οπότε αύριο στις 12 ξεκινάμε, 12 με 3. Σαββατοκυριακή. Έχουμε Σαββατοκύριακα. Δηλαδή την Κυριακή θα έχεις 10-12 κούραλι και μετά εσείς. Εγώ τώρα τον Άκη. Κυριακή είσαι και πρωί. Τι και πρωί. Κάνεις εσύ και πρωί, δεν κοίταξα το πρόγραμμα. Ναι, ξεκινάω τις 7 η ώρα και περιμένω. Α, μπράβο, αυτό. αυτό καταλαβαίνω τώρα. Απλώς ο Κούλαλης, ο Ηρακλειδέας, που είναι στο στυλ σου, ναι. Φαρμάκι, με το σταγονόμετρο που ρίχνει, είναι 10 με 12 νομίζω, 9 με 12, 10 με 12. 10-12. Οπότε θα τον βλέπουμε σίγουρα κάτι, και όπως ήσουν εσύ παλιά, 10 με 12, θα τον βλέπουμε σίγουρα. Αλλάξαν τα φαρμάκια. Σας το λέω και στους δύο που είστε οι άμεσοι συνεργάτες μου, μαζί τη βγάζουμε. Καμιά φορά θα έρχεται και η Αποστολή να μας κάνει παρέα. Δεν ξέρεις την Αποστολή. Δεν τη γνωρίζω, αλλά. Δεν τη γνωρίζω τώρα. Παπά. Δεν είναι πότε. Πότε δεν έτυχε. Αυτή ερχόταν λίγο καθυστερημένη. Ναι, είναι λίγο κοκέτα. Εν πάση περιπτώσει, μετά και την εκπομπή που έμπαινε εσύ, μετά τη δική μου εκπομπή, στην στον πρώτο κύκλο εκπομπών που έκανα εδώ. Κοπέλα δεν είδα. Δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Μόνο εσένα ήξερα. Ναι, εσύ έχανε. Σκατσόκι, ναι, ήσασταν και εκεί στην Καλαμαριά, ήταν του Μπαλτίδη αυτή. Ναι, τέλος πάντων. Δούλευε στον Παλτίδη. Στον Αριστεχνή. Ναι. Όταν σε ρώτησε, την ξέρει, μου λες όχι. Ρωτάω, αυτή ρε, σε ξέρει, μου λέει όχι. Έμαθα. Λοιπόν, κατάλαβα. Πιάσαμε ψιλοκούβεντο τώρα όμως. Να σε επειδή 7 ώρο, 7 μέρες είμαι. Σούζα. Ενδεχομένως να ξέρετε ότι θα υπάρχουν μέρες που θα τα φτύνω. Οπότε θα έρχεσαι μόνος σου, Γιουργάρα, και μόνος σου, Παυλάρα. Τα πάμε αυτά. Τώρα, ενημέρωσουμε και τον πρόεδρο εδώ.
Και να έρχεσαι και να μην βγαίνει. Για να μην έρχομαι το ίδιο. Όχι, και να έρχεσαι και, και να μην. και να μην αντέχεις, έχουμε ένα ράτζο έξω. Στο ράτζο. Στο ρατζάκι θα παίρνεις ένα λιπνάκο μια ωρίτσα και μετά συνεχίζεις. Είναι ωραία η καναπέδες αυτή. Έλα. Ωραία η καναπέδες για ύπνο. Τι να παίρνω. Τον ύπνο εδώ. Όχι ρε φίλε, έχω και σπίτι, έχω ιδιόκτητο και δεύτερο, έχω και ζωλιτόχωρο. Πρέπει να είσαι εδώ να εμπνεώμαστε. Ωραία, να είσαι εδώ να εμπνεώμαστε, εκείνη το ζήτημα. Αλλά... από το λιτόχωρο τι έμπνευση να πάρουμε, συμφωνούμε. Ωραίο το λιτόχωρο. Μ' άρεσε το λιτόχωρο. Οπότε, είμαστε σε καλό δρόμο. Τσιτσιπάς τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν τον βλέπω, θα μας κάνει ο Ιουγκοσλάβος μια χαψιά, τον είδα έτσι το λίγο που το... Στο άλλο πέρασε ο Ναδάλ νομίζω, έτσι τελικά. Ναι, ναι. Τον κόντρα ο... Αργεντίνος, ήταν ο Σβάρτσμαν, κάπως έτσι το λένε. Και πέρασε ο Ναδάλ. Τον κέρδισε καμιά φορά ο Τσιτσιπάς. Αυτό δεν το θυμάμαι. Τι θυμάσαι. Δεν είμαι και πολύ του τένις. Σε κάποιες φορές. Με τα φεγγάρια μου. Εντάξει. Ο Τσιτσιπάς κατά τυχαία έγινε μόδα και επειδή έγινε μόδα δεν ασχολούμαι και τόσο πολύ, ξέρεις. Διότι... μόδα, ρε φίλε, είναι καλή. Έγινε. Τώρα, άμα θα έρθει και ο Πόντιος να πάρει την Καλαμαριά, χαμός θα γίνει. Μόδα θα γίνει η Καλαμαριά. Ποιος Πόντιος. Αρθεί η Πόντιος να πάρει την Καλαμαριά. Ο Πόντιος του Μιχάλη. Ο Πόντιος του Πιλάτος. Ο Πόντιος του Μιχάλη. Αυτός του Ηρακλή που ήρθε, τι πιο λαβαρά ο Γεωργιανός. Έμαθες τίποτα, Γιώργη. Όχι, δεν έχω πληροφορίες. Μάλιστα. Εσύ έμαθες ρε παπά τίποτα. Ό,τι ξέρεις κι εσύ. Μάλιστα. Και πρόσεξε τώρα που είπες για συμπάθειες και αντιπάθειες. Η ομάδα που συμπαθώ πάρα πολύ είναι ο Ηρακλής. Και αυτό έχει και λόγο. Διότι τα χρόνια τα πιο. Νεανικά τέλος πάντων, Χατζηπαναγής και αυτή η παρέα τότε. Βλέπαμε ένα ποδόσφαιρο, δεν το θυμάσαι. Τώρα οι μικρότεροι μπορεί να μην τα θυμούνται αυτά. Δηλαδή συμπαθούσες αυτή την ομάδα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές στον Ηρακλή. Και αυτό μένει πάντα. Να κάνεις μια εκπομπή με τον Κούλαλη, να μην βρούμε ποδοκάτω. Ναι, βρε παιδί μου, χωρίς να. Πώς θα είναι έβγαλε φωτογραφία, ρε φίλε. Δεν είπαμε τον Κούλαλη, ο Ηρακλή δεν. Δηλαδή τον μπασκετικό Άρη. Τον μπασκετικό Άρη θα τον ξεχάσουμε. Δεν τον ξεχνάμε. Ήταν η πρώτη ομάδα που μας έκανε στον μπάσκετ να νιώθουμε αυτό που νιώσαμε. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Δεν πανά σε Ολυμπιακό, δεν πανά σε Παναθηναϊκό, δεν πανά σε ΠΑΟΚ. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Αυτό τον Άρη δεν ξεχνάμε. Τώρα εδώ που τα λέμε και ο Ολυμπιακό του Μποτίνου, του Σιδέρη, του Γιώργου. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάσαι. Δεν ήμουν πολύ μικρό. Ρεμπέ του Τζοβάνι. Τζοβάνι. Πεχτάρα Τζοβάνι. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή όλου έχει μια συμπάθεια εκτό τον Πάου. Απλά γιατί. Δεν έχει τον Πάου. Τον Ηρακλή τον είπε, τον Ολυμπιακό τον είπε, τον Άρη τον είπε. Ο Ηρακλή. Ο Ηρακλή. Εκείνη τη εποχή, σαν Ηρακλής, επειδή δεν είναι το μέγεθό του για εκεί που βρίσκονταν με αυτού του παίχτε, είχε αυτή τη διαφορά. Ο Άρης εντάξει, πήγε πολύ ψηλά. Πόσες φορές έχω πει, Ρεσί Γιώργη, στην εκπομπή αφού τις άκουγες για την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70, ποιος δεν μπορεί να πει για αυτή την ομάδα. Ποιος. Εσύ καμία σχολή με τον ΠΑΟΚ συνέχεια, τόσες ομάδες είχε η Ελλάδα. Ούτε δύο. Και για το Κορδελιό δεν θα πούμε. Λοιπόν. Αχόρταγος, πάω ξέρεις, αχόρταγος. Ρε φίλε, πάω και εσύ. Λοιπόν, αύριο, ετοιμάσου αύριο να συζητήσουμε το θέμα του Βιερίνια, έτσι, στο νερό. Γιατί ο... Λιώνω, περιμένω. Αυτό το θέμα να καταθέσουμε απόψεις, ρε παιδί μου. Να καταθέσουμε τις απόψεις. Έχεις άποψη. Εχθές ήταν 8 Οκτωβρίου. Το τι έγινε και δεν έγινε. Μπες στο YouTube να δεις, να ακούσεις την εκπομπή του Κούλαλη. Να ακούσεις αυτά που είπε. Δεν το να δεις, είναι σφάζω δια βαμβάκι. Ναι. Δηλαδή πως σφάζε τον βαμβάκι. Παίρνεις βαμβάκι και τον βάζεις στο στόμα μέσα τον άλλο και τον πνίγεις. Μόνο έτσι μπορείς να σφάξεις, να σκοτώσεις με βαμβάκι. Α, τέτοια είναι η Ηρακλειδία. Τελειώσαμε όμως, θα μας κυνηγάνε. Ποιοι παιδί μου. Ο Τρέγιας. Οι Τρέγιας. Εσύ ο Τρέγιας, το ξέρεις ότι δεν λέγεται, δεν είναι μόνο Τρέγιας. Αναστάσιος Τρέγιας Αναγνωσταράς, κάτι τέτοιο είπε. Ναι, άλλο όνομα έχει. Όχι, ο Μαδηλαράς είναι. Ποιος Αναγνωσταράς, δεν παξιμάρει κατεψυγμένο. Πώς λέμε, Αναγνωσταράμε. Φάλι πάλι Πετραγιά. Ιατρόπουλος είναι. Ιατρόπουλος. Άκου Αναγνωσταρά. Εντάξει, και Βιερίνια. Εντάξει, Ιατρόπουλος, Ιατρόπουλος. Αυτό το κάνω ψητά στην κορυφή, σε. Το έπεσε το τέτοιο. Να, έπεσε το μουστάκι. Γένια έχω. Όχι, να. Τα σου κομπού, το ξέρεις τον Γιώργη. Γεια σου Γιώργη. Τάσο είναι... σε λένε. Τάσο έτσι. Είναι σαν τον Κούλαλη. Το είπε σωστά αυτό, γιατί τα άλλα ήταν λάθος. Αυτό το μπράβο, Τάσο. Εδώ χθες τον είπε το Σαββίδε την Απισελήνη. Άσε, δεν ξέρεις τι έχουμε πάθει. Ακολουθεί Τάσος Ιατρόπουλος Δρέγιας. Ζάχος. Ζάχος Κούλινγκ, πώς λέγεται, Μπούλινγκ. Τον ονό, ξέχασες. Ο νονός. Ο νονός. Λοιπόν, αύριο στις 12. Εγώ γεια σας τώρα. Εσύ ρε παπά.
Ναι. Τι χαίρεται το λαό σου. Αύριο θα χαιρετήσω. Σήμερα είναι. Θα είμαστε, δεν πες, δεν θα πεις τίποτα. Κουβέντα! Τι να πω με αυτά που λες. Κάρναξι! Με έχεις βγάλει όπως με έχεις βγάλει. Να πω, δεν τρέπομαι να πω. Πρέπει πρώτα να φτιάξω το όνομά μου και μετά θα αρχίσω να μιλάω. Αύριο θα φτιάξω το όνομά μου. Γιώργιος Παπαϊωάννου. Του Βασιλείου. Βασιλόπουλος. Του Βασιλείου. Έχεις κάτι άλλο ή. Όχι, όχι. Κακοποιός είναι αυτός με τρία ονόματα. Τι είναι, δεν φάτσα τι είναι. Και πώς το πάρουν εκπομπή. Ωραίος ο τίτλος της εκπομπής. Εγώ τουλάχιστον. Ένας απλός παρατηρητής είναι. Ο Ζαγόρας γράφει όπου Γιώργος και Λίμπερο. Αυτό έχει βγάλει ο Ράμπος. Καλά, εσύ θα λες άλλη που έχω άλλη. Εμείς τη δικιά μας δεν τη λέμε πάντως στην εκπομπή. Εμείς τη λέμε. Δεν την έχουμε πει. Όσο γουστάρουμε. Ο Λούθε. Να είστε καλά, Γιώργος Συρίγος. Παύλος Περήφανος. Και ο Γιώργος Παπαϊωάννου, φιλοξενούμενος. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.